Το θέατρο της Κυριακής στο τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το έργο του Herman Sudermann «Η τιμή». Η ηχογράφηση έγινε το 1966 για την εκπομπή «Το θέατρο της Τετάρτης». Το θέατρο της Τετάρτης. Η τιμή του Herman Sudermann. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Ανθή Γούναρη, κυρία Heavenstride. Ρίτα Μουσούρη, κυρία Χάινεκε. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, κύριος Χάινεκε. Γιάννης Φέρτης, Ρόμπερτ. Κούλα Γαγιώτου, Λουίζα. Χρήστος Καλαβρούζος, Μικάλσκι. Φραγκούλης Φραγκούλης, Βίλχελμ. Πόπι Παπαδάκη, Άλμα. Ανδρέας Μπάρκουλης, Κόμις Τραστ. Χρήστος Πάρλας, Κάρλ. Μπέμπι Μωραϊτοπούλου, κυρία Μίλινγκ. Γιώργος Μοσχίδης, κύριος Μίλινγκ. Δάφνη Σκούρα, Λεωνόρα. Ντίνος Καρίδης, Λόταρ. Σπύρος Βετούλης, Ούγκο. Την τιμή μετέφρασε και προσήρμοσε για το ραδιόφωνο η Μίτση Κουγιουμτζόγλου. Τη μουσική επιμελήθηκε η Αργυρό Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Έρσης Γεωργιάδη. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση. Σιγά για το Θεό, κοιμάται. Πού, στο δωμάτιο της Άλμα? Φυσικά. Άκου, φυσικά. Το μυαλό μου έχει σαλέψει από τη χαρά και δεν ξέρω τι λέω. Το έμαθαν τα αφεντικά? Μα και βέβαια. Μπορούσα να μην τους το πω. Σήμερα, μάλιστα, θα πάει να τους κάνει την πρώτη του επίσκεψη. Πόσο καιρό έλειπε στα ξένα? 8, 9, 9,5 χρόνια. Ακριβώς 9,5 χρόνια. Τόσα χρόνια είχα να δω το παιδάκι μου. Και τον γνωρίσατε αμέσως? Ω, καλέ, τι λέτε. Ούτε από το μυαλό δεν μου πέρασε πως μπορούσε να ήταν εκείνος. Να σας πω πως έγινε. Κατά τις 8 το βράδυ, ο άντρας μου μισοκοιμόταν νεκηδά, καθώς διάβαζε την εφημερίδα του. Εγώ πάλι έραβα κάτι δαντέλες που είχαν ξυλωθεί από το μισοφόρι της Άλμα. Αχ, αυτό το κορίτσι άλλη δουλειά δεν κάνει από το να αλλάζει μισοφόρια. Και που λέτε λοιπόν, ξάφνου χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος. Καλέ, τι λέω, ο άνθρωπος. Άνθρωπος δεν θα πει τίποτα. Μπαίνει μέσα ένας κύριος. Κύριος με τα ούλα του. Με μια γούνα από καστρο... Καστό... Από καστόρι. Α, το βρήκα. Να την εκεί είναι. Κοιτάξτε τη μαλακή που είναι. Στην αρχή φαντάστηκα πως θα ήταν κανένας κύριος από την παρέα της Άλμα. Ή κανένας φίλος του κυρίου Κάρλ, του αφεντικού μας. Ώστε έτσι, ε. Ναι, γιατί αυτά τα αρχοντόπουλα δεν είναι καθόλου περήφανα. Ίσα-ίσα που είναι πολύ καταδεκτικά. Και έρχονται καμιά φορά και σε εμάς τους φτωχούς. Και που λες λοιπόν, εκεί που σκεφτόμουν ποιος να είναι άραγε ο μουσαφύρης, αυτός με θες, πετάει κάτω τη γούνα του και το καπέλο του, ένα ψηλό καπέλο της μόδας, το πετάει κατά γης. Κατάλαβες? Και γονατίζει μπρος μου. Κόντεψε να μου στρίψει. Όταν όμως άρχισε να φωνάζει «Μαμά, μπαμπά, δεν με γνωρίσατε? Είμαι ο Ρόμπερτ, ο γιος σας,
Ο Ρόμπερτ! Ω, κυρία Χέβενστράιτ μου, τι στιγμή ήταν αυτή. Πώς μπόρεσα και έζησα ύστερα από τέτοια συγκίνηση. Μη βιάζεστε να χαρείτε. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά που λένε. Και γιατί να μην χαίρομαι? Ο γιος μου είναι καλό παιδί. Είναι σπάνιος νέος, καλομαθημένος. Αυτό λέω κι εγώ, κυρία Χαϊνέκε. Παρά είναι καλομαθημένος. Όταν έχει κανείς ζήσει σε τόσο πλούσιες και μεγάλες χώρες, όταν έχει μάθει να κοιμάται πάνω σε μετάξι και βελούδο. Τι θα πει, και εδώ άμα θέλει μπορεί να κοιμηθεί. Ναι. Να δούμε όμως αν θα το θέλει. Θα θελήσει, κυρά μου. Τι θα κάνει, θα θελήσει. Η μητέρα του είναι μια απλοϊκιά γυναίκα και δεν ξέρει από αριστοκρατίες και μεγαλεία. Καλέ. Εγώ κάθομαι εδώ και φλιαρώ και δεν ξέρω τι κάνει ο γέρος μου, ο Χαϊνέκε. Μην τον είδατε εσείς καθόλου. Ώρες είναι να αρχίσει πάλι τα σούρτα αφαίρετα με το σακάτικο ποδάρι του. Μη χολοσκάτε. Εδώ δ' απ' έξω στεκότανε. Κρατούσε ένα μεγάλο χαρτόνι και περίμενε, λέει, μέχρι να το στεγνώσει ο ήλιος. Έχει κι αυτό το ψώνιο του να περνάει την ώρα του, ο Φουκαράς. Όλη τη νύχτα δούλευε εκείνη την ταμπέλα. Σαν πως και κλείσαμε μάτι από τη χαρά μας. Ζητώ, ζητώ! Ορίστε, έτοιμο είναι. Καλή, μη φωνάζει. Διάβασε τι έχω γράψει σε τούτη την ταμπέλα. Καλώς ήρθες στο σπιτικό μας, αγαπητό μας παιδί. Καλό, ε. Σε δίσου σκοποβολής μοιάζει. Και στο κέντρο είναι η καρδιά του πατέρα, καλά δεν λέω. Έλα τώρα, έλα, άστα αυτά. Σφιάξε λίγο τη γραβάτα σου. Τέτοιος είναι πάντα, κυρία Χέβενστράιτ μου. Άτσαλος. Στάσου να το κρεμάσουμε εδώ, να. Η αλήθεια είναι πως εδώ μέσα το παιδί σας δεν θα λάβαινε τη μόρφωση και την ευγένεια που έχει. Ω, αυτό να λέγεται. Τυχερά είναι αυτά. Να, πριν από 17 χρόνια, τα αφεντικό μας που κάθεται στο μπροστινό μέρος του πάρκου, στο παλατάκι, δε, επήρε το παράσημα. Και που λες εδώ μέσα γίνηκαν πράγματα και θάματα. Μουσικές, πυροτεχνήματα, αμάξια. Μεγάλο σαματά σου λέω. Μπήρα δε, όση τράβαγε η καρδιά του καθενός. Τότε ο άντρας μου που τα είχε παραπιεί λιγάκι. Πάψε να χτυπάς, Χριστιανέ μου, θα το ξυπνήσεις το παιδί. Που λες λοιπόν ήταν τόσο ζαλισμένος που δεν ήξερε τι έκανε. Και καθώς φεύγανε τα αμάξια με τους καλεσμένους, πέφτει κάτω, τον επέρνουν οι τροχοί και του σπάζουν το ποδάρι. Για μένα λες, την έπαθα για καλά. Πάψε να χτυπάς. Και που λέτε, κυρία Χέβενστράιτ μου, τα αφεντικά είδανε το δυστύχημα. Ζήτησαν να μάθουν για μας, για τα οικονομικά μας, και επειδή ήταν στις χαρές τους για το παράσημο και για τον τίτλο που πήρανε, φάνηκαν ανοιχτοχέριδες και υποσχέθηκαν πως θα φροντίσουν να μην μας λείψει τίποτα και πως θα αναλάβουν όλα τα έξοδα του Ρόμπερτ. Και κράτησαν το λόγο τους. Έτσι και έτσι. Εμάς μας δώσανε αυτό εδώ το σπιτάκι για να μένουμε μέχρι να πεθάνουμε. Το Ρόμπερτ μας. Τον στείλανε σε ένα κολέγιο για να μάθει καλούς τρόπους. Να μάθει να φέρεται σαν κύριος. Στις διακοπές όταν ερχόταν σπίτι τον καλούσαν στο παλατάκι τους και τον άφηναν να παίζει με την αρχοντοπούλα. Ο κύριος Κάρλ ήταν τότε μωρουδάκι. Ώστε από τότε έπαιζε με τη Λεωνόρα. Τι θέλετε να πείτε? Εγώ? Τίποτα. Ο κόσμος λέει... Αργότερα τον έστειλαν στο Αμβούργο για να σπουδάσει πάνω στο εμπόριο με το εξωτερικό. Με παρακολουθείτε? Και όταν έκλεισε τα 19, τότε τον μπαρκάρανε ίσια για τις Ινδίες. Και ξέρετε, εκεί όπως μου είπαν κάνει μια φοβερή ζέστη, διαβολεμένη. Εκεί το αφεντικό, ο κύριος εμπορικός σύμβουλος Μίλινγκ δηλαδή, έχει έναν ανεψιό, παιδί του αδερφού του, που επιβλέπει τη σοδιά του καφέ και του τσαγιού. Εκεί ο καφές και το τσάι, μαθές, φυτρώνουν όπως καλή ώρα εδώ οι πατάτες. Τον έστειλαν λοιπόν το Ρόμπερτ μας να βοηθάει και αυτό τον ανεψιό του αφεντικού. Μα δόξα να έχει ο Θεός που το παιδί μας γύρισε. Καλέ, πώς ξεχάστηκα έτσι. Ένα σωρό δουλειές με περιμένουνε. Κι εγώ ώρα να πηγαίνω. Λοιπόν, καλωσορίσματα. Καλωσορίσματα. Μπα, πώς το καλό το βρήκες αυτό το γλύκισμα. Μας το έστειλε η αρχοντοπούλα μαζί με τα χαιρετίσματά της. Κάθε πράγμα που έρχεται από αυτούς τους ανθρώπους δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σου φαίνεται ότι ο κύριος γιος μας αργεί να ξυπνήσει, Όπου να είναι θα σφυρίξει η φάμπρικα για το πρόγευμα. Καλώς μας ήρθες, αγαπητό μας παιδί. Καλά δεν όφιασα? Επιτέλους μας ήρθε. Ποιος? Εσύ ποιος λες ότι μας ήρθε? Ο γιος μας, καλέ. Αυτό το ξέρουμε. Στάσου, κάτι ακούγεται. Ξύπνησε φαίνεται. Ναι, αυτός είναι, ξύπνησε. Βάζει τα παπούτσια του. Τώρα
Θα ανοίξει αυτή η πόρτα και θα μπει το παιδί μας. Εγώ δεν θα του πω πολλά λόγια, μόνο τούτο. Καλώς μας ήρθες, αγαπητό μας παιδί. Δεν μου λες, θυμήθηκες να του βάλεις δίπλα στη λεκάνη κανένα σαπούνι της προκοπής γαλλικό από αυτό που βάζει η Άλμα? Ξέρεις λοιπόν πόσες και πόσες φορές αναρωτιόμουν και έλεγα μοναχή μου, άραγε εκεί που βρίσκεται έχει καλό κρεβάτι? Λες να τον έφαγαν ζωντανό οι αγριάνθρωποι? Και να που τώρα είναι εδώ κοντά μας. Άσε λοιπόν ήσυχο το γλύκισμα, πάψε να το τσιμπάς. Άμα μου γουστάρει θα το τσιμπά, ορίστε μας, κέφι μου. Έρχεται. Να. Πάλι ξέφυγε η γραβάτα σου, γέρο μου. Σφίχτηνε λοιπόν. Αχ, τι τσαπατσούλης άνθρωπος είσαι εσύ. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν αφήνεις άνθρωπο να ησυχάσει. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα, μαμά. Νιώθω μέσα μου τόση ευτυχία, μα τόση ευτυχία. Καλώς όρισες, αγαπημένο μου παιδί. Θέλεις να μου φιλήσεις το χέρι, Φυσικά, αν μου το επιτρέπεις, πατέρα. Αυτό θα πει καλό παιδί. Να είμαστε λοιπόν σπίτι μας. Μα είναι τάχα αλήθεια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μήπως ονειρεύομαι όπως γινόταν τόσες και τόσες φορές εκεί κάτω. Α, η νοσταλγία. Δεν ξέρετε τι είναι νοσταλγία. Αν ξέρετε πόσο υπέφερα αυτά τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στο ταξίδι του γυρισμού δεν τολμούσα να χαρώ. Φοβόμουν πως ίσως δεν θα τα βρίσκα όλα έτσι όπως τα φαντάστηκα. Όπως τα λαχταρούσα. Και γιατί όχι, παιδί μου? Είχα και ένα φίλο εκεί κάτω. Είναι ίσως ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ. Και προσπαθούσε να μετριάσει κάπως την νοσταλγία μου. Είσαι πια ένας ξένος για τους δικούς σου, μου λέγε. Μην περιμένεις πως θα μπορέσεις ποτέ να συντεριάσεις σε αυτά που οι περιστάσεις και η τύχη έχουν πια χωρίσει. Τότε, όταν τον άκουγα να μιλάει έτσι, ένιωθα ένα φόβο στην καρδιά μου. Φοβόμουν για σας και για μένα. Όμως να πω, αυτός ο φόβος δεν υπάρχει πια. Διαλύθηκε. Όχι, όχι. Όλα είναι όπως τα φανταζόμουν. Όπως τα ονειρευόμουν 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια. 10 χρόνια σκληρής δουλειάς για τα συμφέροντα του οίκου Μίλινγκ. Και νιώθα υπερηφάνεια που μπορούσα να προσφέρω κι εγώ κάτι στους ευεργέτες μας. Τώρα μάλιστα. Είπες τίποτα, πατέρα? Όχι, όχι, παιδί μου, τίποτα. Ορκίστηκα να τους υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση ως την τελευταία μου πνοή. Με συγχωρείς, αλλά μου φαίνεται πως αρκετά έκανες για δάφτους που να πάρει ο διάολος. 10 ολάκερα χρόνια τους δούλεψες πιστά, σαν το σκυλί. Δεν ήταν αρκετά, μητέρα. Ο οίκος Μίλινγκ μου δίνει κάθε μέρα καινούργιες αφορμές για να τον ευγνωμονώ. Εξάλλου και τα γράμματα που μου στέλνε ο ίδιος ο κύριος εμπορικός σύμβουλος και αργότερα ο Κάρλ, που τώρα έχει γίνει συνεταίρος, ήταν γράμματα φίλων. Ο Κάρλ είναι καλό παιδί. Μα για τους άλλους θα μου επιτρέψεις να έχω ορισμένες αντιρρήσεις. Είναι κατεργαραίοι. Κάτι ξέρω κι εγώ, παιδί μου. Όμως αρκετά για αυτούς. Και τώρα για κοίταξε γύρω σου, δεν βλέπεις τίποτα? Καλέ γριά μου, ούτε που το πρόσεξε καν. Έλα τώρα, άσε τις ανοησίες. Γιατί ανοησίες? Ανοησίες είναι που καλωσορίζω το γιο μου, που γυρίζει στο πατρικό του ύστερα από τόσα χρόνια. Βλέπεις, δεν το περίμενες, Για διάβασε τι έγραψες αυτό εδώ το χαρτόνι ο πατέρας σου. Και το έκανες με το χέρι σου που είναι πιασμένο. Αμέ, κι άμα θέλω φτιάχνω κι άλλα ακόμα καλύτερα. Κι ας είμαι και σαν κάτι. Αν δεν ήμανε κι εγώ, η οικογένειά μου θα είχε ψοφήσει της πείνας από καιρό. Τι κάθεσαι γριά μου και χάσκεις, πού είναι ο καφές? Καλά, ντε, καλά. Και εσύ, παπά, κολλάς πάντα αυτά τα χαρτιά, Κάνεις κάδρα, ταμπέλες? Ναι, παιδί μου, ούτε λεφτό δεν κάθομαι. Δεν σε εμποδίζει το χέρι σου? Το χέρι μου? Θέλεις να δεις πως δουλεύω, Λοιπόν, πρόσεξα. Πρώτα παίρνω το χαρτί, έτσι. Έπειτα παίρνω το ξύλο, έτσι. Για πες μου τώρα, ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από μένα, Είσαι μάγος, μπαμπά. Όχι, παιδί μου, κάθε άλλο. Ξέρω καλά τι είμαι και τι μπορώ, αλλά ποιος τα αναγνωρίζει? Ποιος με σέβεται? Κανείς. Πώς θέλεις να με σέβονται οι κόρες μου όταν η μητέρα τους γίνει το κακό παράδειγμα? Πατέρα, μακριά όλα φαίνονται διαφορετικά. Από μακριά λέει κανείς, μανούλα μου, αδερφούλες μου. Μα αν έβλεπες κι εσύ αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, αυτά που πρέπει να ανέχομαι, δεν μου δίνουν ούτε μια σταλιά χαρτζηλίκη. Να πάω κι εγώ σαν άνθρωπος στην πόλη να κατεβάσω κανένα ποτηράκι μπύρα. Πατέρα, είσαι σίγουρος πως δεν την αδικείς? Η μητέρα δεν σε φροντίζει, δεν προσέχει να μη σου λείψει τίποτα. Θεέ μου, εγώ δεν την κατηγόρησα, είπα μονάχα πω. Πάψε τώρα, γιατί θα ρω πως έρχεται. Κάθισε, Ρόμπερτ μου. Όχι, στάσου. Όχι εκεί. Να, εδώ, παιδάκι μου.
Ένας κύριος σαν και σένα δεν μπορεί να κάθεται όπου-όπου. Εδώ σου ταιριάζει, πάνω στο μετάξι. Α, τι πολυτέλεια. Έχουμε και μια άλλη πολυθρόνα αντιμένη με μετάξι, δυο ίδιες. Βλέπεις, αμ' αυτός ο καθρέφτης, τι σου λέει, Ρόμπερτ, Η κορνίζα είναι στρωμένη με φύλλο από χρυσάφι και το κρύσταλλο μονοκόμματο. Ο άντρας της Λουίζας λέει πως θα στοιχίζει πολλά λεφτά, τουλάχιστον 17 μάρκα. Καλά, πού τα βρήκατε εσείς αυτά τα πράγματα? Μας τα έφερε ο γιος του κύριου σύμβουλου. Σας κάνει τέτοια δώρα? Δηλαδή... Άσε λοιπόν, ο κύριος Καρτ δεν θέλει να αναφέρουμε το όνομά του. Ένα, τα Χριστούγεννα μας έστειλε τον καθρέφτη και το Πάσχα τις πολυθρόνες. Πάψε πια να τσιμπολογάς το γλυκό, θα το φας όλο. Ομολογώ ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η γενοδορία. Τώρα βέβαια παρά είναι λουσάτα για ανθρώπους απλοϊκούς σαν και εμάς. Αλλά όταν δέχεται κανείς το σπιτικό του καθώς πρέπει ανθρώπους, όταν έχει γιο καλομαθημένο και μια κόρη με μεγάλη αξία σαν, σαν την Άλμα. Φυσικά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τη μικρότερη θυγατέρα μας. Μας έστελνες κι εσύ αρκετά. Έστελνα όσα χρειαζόταν για να μπορεί να σπουδάσει σε ένα καλό σχολείο. Να μάθει να κρατάει εμπορικά βιβλία και να γίνει μια καλή μοδίστρα. Έτσι είχαμε μείνει σύμφωνοι. Ναι, έτσι λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι αργότερα αλλάξατε σχέδια? Ναι, εδώ και 6 μήνες. Αλλά και με τι ασχολείται τώρα? Παίρνει μαθήματα μουσικής. Πρώτη φορά τα ακούω πως η Άλμα έχει κλείσει στη μουσική. Πώς! Και μεγάλη κλίση μάλιστα. Την άκουσε μια Σπανιόλα τραγουδίστρια. Κάτσε να δεις πώς τη φωνάζανε. Σινιωρίτα, κάπως έτσι. Βέβαια, ναι. Και της είπε πως έχει σπάνια φωνή και πως θα τη διδάξει τζάμπα. Και γιατί μου το κρύψατε? Ω Χριστέ μου, μα οι Ινδίες είναι τόσο μακριά. Θέλεις να γράψεις ένα σωρό πράγματα και τα μισά τα ξεχνάς. Ύστερα θέλαμε να σου κάνουμε και έκπληξη. Ελπίζω τουλάχιστον να την προσέχει, Λουίζα. Μα φυσικά, έτσι θα την αφήναμε. Τις περισσότερες φορές η Άλμα τρώει στο σπίτι της, μελετάει στο σπίτι της και όταν καμιά φορά μείνει όσο αργά και δεν προλαβαίνει το τραμ. Κοιμάται και στο σπίτι της, να καλή ώρα όπως χθες βράδυ. Καλά κι εσείς δεν ανησυχείτε όταν δεν γυρίζει το βράδυ σπίτι? Μα, για ποιο λόγο? Η Άλμα είναι πια αρκετά μεγάλη. Γιατί να ανησυχήσουμε αφού ξέρουμε ότι κοιμάται στο σπίτι της αδελφής της? Τώρα όπου να είναι θα έρθουνε, γιατί του στείλαμε ένα γραμματάκι με τον Γαλατά. Πόσο θα χαρούν κι αυτές. Η Λουίζα ζει καλά με τον άντρα της? Έτσι κι έτσι. Φαίνεται πως του αρέσει να πίνει λιγάκι. Είναι και κομματάκι τεμπέλης. Τι να κάνουμε, παιδάκι μου. Είναι και καυγατζής. Έχει τη μανία να τα βάζει με όλο τον κόσμο. Α, καταφωνή. Να και η Λουίζα με τον άντρα. Η Άλμα δεν ήρθε μαζί τους? Επιτέλους είσαι εδώ. Καλώς ήρθες. Πώς πέρασες, καλά, ε? Ακού πράγματα που ρωτώ, αφού σε βλέπω με τόσο ωραία ρούχα. Αν και η παροιμία λέει ότι λάμπη δεν είναι χρυσάφι. Να σου συστήσω τον άντρα μου. Γαμπρέ μου, δώσ' μου το χέρι σου. Τιμή μου, όμως πώς να τολμήσω να σου δώσω ένα τόσο χοντροκομμένο χέρι σαν και το δικό μου? Αγαπρέ μου, δεν θέλω να σε ακούω να μιλάς έτσι, είμαστε αδέρφια. Και η Άλμα Λουίζα, γιατί δεν ήρθε? Η πριγκιπέσα μας δεν ήταν όσο έπρεπε συγγυρισμένη για να υποδεχτεί τον αδερφό της. Ήθελε πρώτα να τη λήξει τα κατσαρά, της να φτιαχτεί. Κοκέτα, βλέπεις. Πάντως, όπου να είναι θα έρθει και αυτή. Αχ, καλέ, πού το βρήκατε αυτό το ωραίο γλύκισμα? Φάει λίγο, Ρόμπερτ. Πάρτε κι εσείς. Ευχαριστώ, μητέρα, δεν θέλω άλλο. Λοιπόν, τι λες, γαμπρέ μου, πώς σου φαίνεται το έργο μου? Καλώς μας ήρθες, αγαπητό μου παιδί. Εγώ λέω πως αυτά είναι βλακίες. Πώς μιλάς έτσι? Κατάλαβες. Αντί να θαυμάζουν για αυτά που κάνω με την αγάπη μου και με το σακάτικο το χέρι μου. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και μιλάω στα ράτα. Δεν μ' αρέσουν εμένα τα θεατρίνη λύκια. Όποιος θέλει να δουλεύει, να δουλεύει σκυλή σας, αν και του λόγου μας. Και όχι να χαραμίζει τον καιρό του σε διάφορες ανοησίες. Βέβαια, να δουλεύει σαν και του λόγου σας, που άλλο δεν ξέρετε παρά να ακοπροσκυλάζετε μέχρι τις 11 το πρωί και να τσιμπολογάτε τα ξένα γλυκίσματα. Ακού, πάλι τσακώνεστε εσείς οι δυο, Δεν πάβεις λοιπόν. Δεν το βλέπεις πως είναι ξεμοραμένος? Εγώ είμαι ξεμοραμένος, πολύ καλά. Τους άκουσες. Άκουσες πως μιλάνε τα παιδιά μου. Με συγχωρείς, Λουίζα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί ποτέ κανείς να μιλάει έτσι στον πατέρα του. Και τι του είπα? Βίλχελ, τι γίνεσαι, Βίλχελ. Για ποιον είναι αυτό το ωραίο μπουκέτο? Στην πόλη το πηγαίνεις? Όχι, είναι για εδώ. Εσείς είστε ο κύριος Ρόμπερτ. Χαίρο πολύ. Αυτά τα λουλούδια τα στέλνουν σε εσάς τα αφεντικά μου και σας εύχονται το καλώς ήλθατε. Είναι από τα καλύτερα που έχουμε στον κήπο. Τα διάλεξε η ίδια η αρχοντοπούλα μας. Δεν φαντάζομαι να σου ανέθεσε να μου πεις αυτές τις λεπτομέρειες. Όχι, βέβαια. Τότε σε παρακαλώ να μην προχωρήσεις. Δεν παίρνετε λίγο γλύκισμα, κύριε Βίλχελ? Με συγχωρείς, μαμά. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε αλλιώς τον άνθρωπο με ένα πουρβουάρ. Να πει στον κύριο σύμβουλο ότι τον παρακαλώ να μου κάνει την τιμή να με δεχτεί στις 2 μετά το μεσημέρι μαζί με τον κόμιτα Τραστ Ζάραμπεργκ.
Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Μαζί με τον Κόμητα. Καλέ, ποιος είναι πάλι αυτός ο Κόμης? Ένας φίλος μητέρα, τον οποίο χρωστάω πάρα πολλά. Τα άκουσες αυτό? Έχει φίλο που είναι Κόμης. Ναι, μας τα λέει όλα αυτά για να μας τα μπώσει. Να βάλω τα λουλούδια στο νερό. Ρόμπερτ, νομίζω ότι δεν φέρθηκες καθόλου ευγενικά στον Βίλχελμ. Είναι και φίλος μας, τι θα λέει ο άνθρωπος? Βλέπεις, εμείς ο λαουτζίκος δεν μπορούμε να έχουμε φίλους αριστοκράτες. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε παρέα τους δούλους. Κι εγώ θα σε παρακαλούσα, παιδί μου, να φέρεσαι καλά στον Βίλχελμ. Του χρωστάμε πολλά. Ξέρεις πόσες και πόσες φορές δεν μας φίλεψε στα κρυφά, βέβαια, από το ψητό που τρώνε τα αφεντικά του. Και εσύ το ανέχεσαι αυτό, μητέρα? Τι να κάνουμε, παιδί μου. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να λέμε και ευχαριστώ όταν μας χαρίζουν κάτι. Άκουσε, μητέρα. Θα δουλέψω σκληρά. Θα σας δίνω όσα θέλετε. Αλλά και εσύ θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα δεχτείς πια τίποτα από αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό, παιδάκι μου, λέγεται ψωροϋπερηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δέχεται κανείς ένα δώρο που του προσφέρουν καλοί φίλοι. Ο καημένος ο Βίλχελμ νόμιζε ότι θα σε ευχαριστούσε όταν άρχισε να σου μιλάει για την αρχοντοπούλα. Και εσύ τον αποπήρες. Άλλωστε δεν μας είπε και τίποτα καινούριο δα. Και εμένα κάθε φορά που με συναντούσε στον κήπο η αρχοντοπούλα ή η Λεωνόρα, με ρωτούσε για σένα. Αν είσαι καλά, αν υποφέρεις από την πολύ ζέστη και ένα σωρό πράγματα. Και καθώς μου μιλούσε, μιλούσανε και τα μάτια της. Αν περθείς έξυπνα, παιδί μου. Μητέρα, για το Θεό, πάψε! Γιατί? Στο λαιμό σου θα καθόταν μερικά εκατομμυριάκια. Καλά σου λέει, κουνιάδε μου, και από αυτά που θα σου περισσεύανε θα μου δίνες και εμένα μερικά να ξελασπώσω. Τι φρίκι. Για χαρά σε όλους. Άλμα! Άλμα, επιτέλους! Οι δύο αριστοκράτες της οικογένειας. Άκουσα, αδερφούλα μου. Είσαι αρκετά όμορφη, μα και άσχημη να σου, δεν θα έπρεπε να φοβάσαι μήπως δεν αρέσει τον αδερφό σου. Αυτή η κακιά Λουίζα με κουτσοπόλεψε πάλι. Έλα τώρα καλά, δεν υπάρχει λόγος να κατσουφιάζεις. Κατσουφιάζω γιατί πήγανε να μου στεναχωρήσουν το αδερφάκι μου. Αχ, καλέ, τι συγκινητικά πράγματα είναι αυτά. Θα βάλω τα κλάματα. Τι λες για το κορίτσι μας, Ρόμπερτ? Άλμα, εσύ δεν είσαι το καμάρι μου, Wisher, παπά. Και για πες μου, αδερφούλα μου. Είναι αλήθεια που σου μπήκε στο μυαλό να γίνεις μεγάλη αρτίστα? Ναι, ναι. Είναι κάτι που το θέλω με όλη μου την καρδιά. Και αν δεν γίνει, θα λυπηθώ πολύ, πάρα πολύ. Θα πάρεις και εσύ λίγο γλύκισμα, Άλμα. Merci beaucoup. Θα πρέπει να μελετάς πολλές ώρες μουσική. Κάνω μάθημα κάθε μέρα. Το ρε μη φα σο λα σι ντο, το σι λα σο λφα μη ρε ντο. Ω Θεέ μου, πόσο μου δίνεις τα νεύρα αυτή η σκάλα. Την μπούχτισα πια. Κάθε μέρα το ίδιο και το ίδιο. Τι να σου πω, πάθανε τα νεύρα μου πια. Έχει δίκιο το κορίτσι. Το καημένο το κορίτσι να λες. Oh yes. Αλήθεια, δεν σου το είπα. Έμαθα και αγγλικά. Μα πάνω απ' όλα, έμαθα πως η ζωή είναι σύντομη και πρέπει να τη γλεντάει κανείς. Σου αρέσει και σένα να γλεντάς, να είσαι εύθυμος? Φυσικά, μα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια αφορμή. Πώς να είσαι εύθυμος έτσι τα καλά καθούμενα? Άλλο πάλι και τούτο. Ο άνθρωπος, αδερφούλη μου, πρέπει να είναι εύθυμος και χωρίς αφορμή. Τι τα θέλουμε τα νιάτα? Η ζωή είναι τόσο όμορφη και κάθε μέρα μας δείχνει και καινούργιες ομορφιές. Και το Βερολίνο είναι τόσο μεγάλο. Έχεις δει τη μεγάλη λεωφόρο με τις φλαμουριές τη νύχτα, τώρα που τη φωτίζουν με ηλεκτρικό φως? Α, πόσο τ' αγαπώ το ηλεκτρικό φως. Δείχνει τους ανθρώπους πιο χλωμούς, πιο συμπαθητικούς. Ξέρεις, τώρα όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα καφενεία έχουν ηλεκτρικό φως. Μα είναι θαύμα. Προχτές είδα έναν πολυέλαστο ζαχαροπλαστείο που είναι απέναντι στη Βουλή. Ήταν φωτισμένος με ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να σου πω, φεγκοβολούσε ολάκερος. Ήταν φτιαγμένος σαν ένα μεγάλο κρυστάλλινο μπουκέτο και μέσα σε κάθε λουλούδι ήταν και από ένα αναμένο λαμπιόνι. Ήσουν μέσα σε αυτό το ζαχαροπλαστείο? Εγώ? Αμπά, το είδα καθώς περνούσα απ' έξω. Τέτοια πράγματα δεν θα υπάρχουν, λαμπά. Εκεί κάτω θέλω να πω, στις Ινδίες. Ναι, δεν υπάρχουν. Εμείς εδώ έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στον πολιτισμό. Τελευταία, μάλιστα, μου έλεγε κάποιος πως το Βερολίνο είναι σχεδόν τόσο όμορφο όσο και το Παρίσι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια. Ούτε κι εγώ δεν έχω πάει στο Παρίσι. Σαν δεν ντρέπεσαι. Ένας νέος σαν και σένα να μην έχει πάει στο Παρίσι. Τρελό κόριτσο. Σου φαίνομαι αστεία, αδερφάκι μου. Έτσι είμαστε εμείς εδώ. Γελάμε και χαιρόμαστε με το παραμικρό. Το γλεντάμε που λένε. Μύρισε, Λουίζα. Μύρισε το μαντιλάκι μου. Πώς μου σκοβολάει. Πού το βρήκες, τι είναι? Είναι η ζωρά. Μεγάλη νουβωτέ παριζιάνικη. Το άρωμα της χρονιάς. Σήμερα το πρωί μου το έφεραν. Θα βγεις έξω σήμερα? Δεν ξέρω. Δεν μου είπα ακόμα.
Πάντως, αύριο το βράδυ θα πάμε στο χορό της όπερας. Για προνήμεψε λιγάκι, αδερφούλα μου. Για έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα κοντά μου. Έτσι, μπράβο. Κάθισε αντίκρι μου. Σε καλό σου, ανάκριση θα μου κάνεις. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα σαν να ήμουν ο δικαστής σου. Εμπρός, λοιπόν. S'il vous plaît, monsieur. Περιμένω. Και πρώτα-πρώτα θα ήθελα να μου πεις πώς κατάλαβες ότι έχεις κλείσει στη μουσική και αποφάσισες να γίνεις αρτίστα. Ξέρω κι εγώ πώς. Είναι λιγάκι σαν τον έρωτα. Σου έρχεται ξαφνικά. Μα δεν μπορεί. Κάποιος θα σου το έβαλε στο μυαλό. Καλέ, βέβαια, δεν θυμάσαι άλμα. Ο κύριος Καρλ σου πρωτομίλησε για το ταλέντο σου. Ποιος Καρλ? Ο γιος του προϊσταμένου μου? Ναι, ναι. Καλά, και πώς το ξέρε αυτός ότι έχει ταλέντο? Την άκουσε που τραγουδούσε στο παράθυρο. Λοιπόν, ήρθε και μας είπε πως είναι ντροπή, πως είναι αμαρτία να πάει χαμένη μια τέτοια φωνή. Άλμα, γιατί δεν απαντάς εσύ και αφήνεις τη μαμά να μιλάει? Καλέ, ντρέπεται το τσαμένο. Ένα, μας είπε. Επιτρέπεται μια τέτοια φωνή να βρίσκεται θαμένη μέσα σε αυτή την τρόγλη? Θέλετε να πάει χαμένο το κορίτσι? Ω, είναι αμαρτία, Δεσποινής. Έτσι μας είπε. Τ' άκουσα κι εγώ με τα αυτιά μου. Έτσι το είπε, ίδια και απαράλλακτα. Δεσποινής. Ναι, παιδί μου, ήμασταν κι εμείς μπροστά. Συνέχισε, Άλμα. Ένα, οι γονείς μου, είπε, φρόντισαν για τον αδερφό σας. Θα μου επιτρέψετε να φροντίσω κι εγώ για σας? Με πήγε λοιπόν σε μια δασκάλα της μουσικής όπου πηγαίνουν πολλά κορίτσια της αριστοκρατίας. Ναι, μια κοπέλα μάλιστα από την παρέα μου είναι αραβωνιασμένη με έναν υπολοχαγό των ουσάρων. Και πώς λέγεται αυτή η δασκάλα? Τι σε ενδιαφέρει? Τι θα πει τι με ενδιαφέρει? Αδερφή μου είσαι, είναι μυστικό? Όχι, λέγεται Σενιωρίτα Πάτσι. Καθ' αυτό σπανιόλικο όνομα. Να το σημειώσω. Και πού κάθεται αυτή η Σενιωρίτα Πάτσι? Δεν είναι ανάγκη να πας και να τη βρεις. Αφού σου λέω πως έτσι είναι, θα πει πως έτσι είναι. Φυσικά. Και εγώ το ξέρω πως έτσι πρέπει να είναι. Ωστόσο, θα ήθελα να ακούσω από το στόμα της δασκάλας αν έχεις πραγματικά τόσο ταλέντο. Αν προοδεύεις, αν μελετάς όσο πρέπει. Αύριο, αν θέλεις, μπορείς να τη συνοδεύσεις εσύ. Βέβαια, βέβαια. Αύριο, αύριο. Εντάξει, λοιπόν. Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, μικρούλα μου, αλλά εγώ τι να σου πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δεν βλέπω το μέλλον τόσο ρόδινο. Ο διάβολε. Και μπορούμε να μάθουμε το γιατί? Γιατί ξέρω ένα σωρό κοπέλες που πήραν αυτό το δρόμο μόνο και μόνο από ματαιότητα και φιλοδοξία. Και ξέρω ακόμα ότι αυτός ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος. Πολύ πιο επικίνδυνος από ό,τι φαντάζεστε. Βέβαια, δεν αμφιβάλλω ότι ο γιος του εργοδότη μου έχει τις καλύτερες και τις αγνότερες προθέσεις. Ωστόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν αύριο ακούσα από ένα πρόσωπο υπεύθυνο, από τη δασκάλα σου να πούμε, ότι πραγματικά έχεις ταλέντο, ότι οι αμφιβολίες μου είναι αβάσιμες, τότε θα αναλάβω εγώ τις σπουδές σου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σου γίνω και κακός μπελάς. Θα σε παρακολουθώ στη μελέτη σου. Δεν θα σε αφήσω ήσυχη ούτε στιγμή για να σε δω να ανεβαίνεις ψηλά, πολύ ψηλά, και να γνωρίσεις τη δόξα. Εκείνο που μου φαίνεται περίεργο είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Μίλινγκ, κάνουν τόσα πολλά για μας. Μητέρα! Ποιος έστειλε αυτό το ωραίο μπουκέτο? Είναι για τον αδελφό σου, κόρη μου. Του το έστειλε η αρχοντοπούλα για το καλωσόρισες. Α, φτηνής είναι. Για σταθείτε. Έχω προσέξει πως όταν μιλάω για την οικογένεια του εργοδότη μου, κάποιος από εσάς θα αρχίζει να γελάει ή να πετάει καμιά κουβέντα γεμάτη υπονοούμενα ή να γνέφει τον άλλον. Και μονάχα όταν μιλάμε για τον κύριο Καρλ Μίλινγκ, τότε όλοι φαίνεστε ενθουσιασμένοι. Γιατί τάχετε με τους ευεργέτες μας? Γιατί δεν τους συμπαθείτε? Να λόγω χάρη είναι εσύ, γαμπρέ μου. Πριν από λίγο άρχισες να ξεκαρδίζεσαι χλεβαστικά. Και τώρα εσύ, Άλμα. Μόλις άκουσες ότι τα λούδια μου τα έστειλε η αρχοντοπούλα, τα πέταξες με περιφρόνηση πάνω στο τραπέζι. Κι όμως η μητέρα μου λέγει πως μας φέρετε πολύ ευγενικά. Ευγενικά. Αυτή η ψιλομύτα. Η φαντασμένη που με κοιτάζει με περιφρόνηση και μόλις καταδέχεται να μου πει μια καλημέρα. Και σε μένα δεν φέρεται καλύτερα? Άσε πια σε μένα. Περίεργο. Άλλοτε δεν ήταν έτσι. Καλέ, αφήστε να γίνει η γυναίκα του Ρόμπερτ μας και ύστερα τους κανονίζουμε μητέρα! Όλους τους. Μητέρα, δεν θέλω να ξανακούσω! Με τις κουβέντες ξεχάστηκα. Έχω φέρει μερικά δώρα για τις αδερφές μου και σε σένα σου έχω φέρει κάτι, γαμπρέ μου. Αχ, πούντα, πού τα έχεις, Ρόμπερτ? Μέσα στο δωματιό μου, πάνω στο τραπέζι. Έχω γραμμένο και το όνομα του καθενός επάνω. Και σε εμάς τους γονιούς σου δεν έφερες τίποτα? Να σου πω, πατέρα, σκέφτηκα πως αυτά τα εξεζητημένα πράγματα από το εξωτερικό είναι τελείως άχρηστα για ανθρώπους ηλικιωμένους. Προτίμησα να σας πάρω κάτι χρήσιμο από εδώ. Θα μου πει ο καθένας τι λαχταράει και θα πάω αμέσως να σας το αγοράσω. Εγώ να σου πω, Ρόμπερτ μου, θα ήθελα να μου έπαιρνες κανέναν καναπέ ασορτή με τις πολυθρόνες. Ρόμπερτ, δεν άκουσες τι σου είπα? Ναι, μητέρα, δεν άκουσα. Και εγώ θα ήθελα κανένα καινούριο βάζο για την κόλα μου. Αν σου επιτρέπει η οικονομική σου κατάσταση, δηλαδή. Ωραίο το σάλι που μου έφερες, Ρόμπερτ.
Κρίμα μόνο που αυτά τα σάλια από τις Ινδίες δεν είναι πια της μόδας. Στο καλό κι αυτή η πίπα δεν τραβάει. Βλέπεις αυτές τις πράσινες πέτρες, Άλμα? Είναι ζαφύρια από τις Ινδίες. Σου αρέσει το δρόμο? Ναι, μα εγώ προτιμώ τις άλλες, τις σκουρότερες. Μα, ξέρεις και από κοσμήματα? Φυσικά. Περνώ από τις βιτρίνες και βλέπω. Σ' όλες τις γυναίκες αρέσει να χαζεύουν στις βιτρίνες των κοσμηματοπολίων. Και τα σκουλαρίκια που φοράς? Αυτά δυστυχώς είναι ψεύτικα. Ξέρεις πόσο έχουν? Δυο μάρκα το ζευγάρι. Με συγχωρείς, αδερφούλα μου, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα φοράνε οι σοβαρές κοπέλες. Αν τα βγάλεις αμέσως, θα σου δώσω ακόμα ένα δώρο. Και σαν τι δώρο θα μου δώσεις? Είναι ένα φόρεμα κόκκινο και άσπρο, και ντυμένο όλο με χρυσάφι. Το φορούσε μια Ινδή πριγκιπέσα που την έπιασε εχμάλωτη ένας φίλος μου σε μια εκστρατεία. Ψυχή μου, τι ωραίο πράγμα που θα είναι. Δεν μας είπες και τη συνέχεια? Άμα της έβγαλε ο φίλος σου το φόρεμα, την κρέμασε σε καμιά χουρμαδιά τσίτσιδη. Μη μου το στεναχωράτε το καλό μου το αδερφάκι. Τρέχα γέρο να δεις τι θέλει ο Χάντς. Θα σκάσουν αύριο οι διάφορες κυρίες όταν με δούνε στο χορό με αυτό το φόρεμα. Πάψε λοιπόν. Άλμα, ο Χάντς λέει πως ο κύριος Καρ του παρήγγειλε να έχει την άμαξα έτοιμη για τις 3. Θα κατέβει, λέει, στην πόλη. Αν θέλεις, αν έχεις και εσύ καμιά δουλειά, μην χάσεις την ευκαιρία, λέει. Δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό? Τι θέλεις να σημαίνει? Ο κύριος Καρλ έχει δουλειά στην πόλη και επειδή είναι πολύ ευγενικός και υποχρεωτικός, ρωτάει μήπως θέλει να πάει μαζί του και η Άλμα. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που της κάνει τέτοια πρόταση. Τι είναι αυτά που ακούω? Και εσείς κάθεστε και την ανέχεστε αυτή την κατάσταση? Άλμα, και εσύ πώς επιτρέπεις να σου κάνουν τέτοιες προτάσεις? Χαρά στο πράγμα. Κακό είναι. Κάθε φτωχό κορίτσι λαχταράει να μπαίνει πότε-πότε μέσα σε ένα πλούσιο αμάξι. Εξάλλου γλιτώνει και τα εισιτήρια του τραμ. Και τι λένε οι Μίλινγκ γι' αυτό? Καλέ, ιδέα δεν έχουν οι άνθρωποι. Όταν είναι να πάω κι εγώ μαζί του, σταματάει τα αμάξι στην πίσω πόρτα. Από εκεί που μπαινοβγαίνουν οι εργάτες. Τόσο το χειρότερο. Όταν κάνει κανείς κάτι στα κρυφά, δίνει το δικαίωμα στους άλλους να βάλουν κακό με το νου τους. Δεν το σκέφτηκες αυτό? Για έλα εδώ, Άλμα, έλα εδώ. Κοίταξε με στα μάτια. Όχι, όχι, αυτά τα μάτια δεν μπορεί να λένε ψέματα. Είσαι αγνή, Άλμα. Το νιώθω, το πιστεύω πως είσαι αγνή. Άντε λοιπόν, αποφάσισε τι θα κάνεις, ο Χάντς περιμένει. Πες του Χάντς, πατέρα, πως θα συνεννοηθώ εγώ προσωπικά με τον αφέντη του. Μα για ποιο λόγο, αφού έχουμε συνεννοηθεί εμείς? Άκουσε, Άλμα. Από εδώ και μπρος δεν θα ξαναμπεί στο αμάξι του κυρίου Καρλ. Για τα κορίτσια της δικής σου, της δικής μας τάξης, υπάρχει το τραμ. Ο του καημένο το κορίτσι μου. Αυτός, μάτια μου, δεν ήρθε για καλό. Θα μας βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Όπου να είναι, θα έρθει ο φίλος μου ο Κόμις Τραστ. Ρόμπερτ, αυτός ο φίλος ο Κόμις νέος είναι ή γέρος? Ορίστε, για να κλαίω τα μάτια μου γίνανε κόκκινα. Κόκκινα σαν τη φωτιά. Και μπορεί να είναι και νέος. Τι λες και εσύ, Λουίζα? Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτώ. Λουίζα, ας πηγαίνουμε κι εμείς. Δεν πρέπει να είμαστε εδώ όταν θα έρθει η υψηλότητά του. Μπορεί και να ενοχληθεί που θα δει ανθρώπους απλοϊκούς σαν και εμάς. Εγώ μια φορά θα του πω: περάστε, κύριε Κόμι, σας στο σπίτι σας. Καθίστε παρακαλώ σε αυτήν εδώ την πολυθρόνα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς από τσιριμόνιες. Μια φορά ήρθε να μας δει ένας βαρόνος, φίλος του κυρίου Καρλ. Θυμάσαι, γέρο? Κόμι, όμως δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας. Ποιος είπες ότι ήρθε να σας δει, μητέρα? Τραστ! Τραστ, φίλε μου, πέρασε μέσα. Πέρασε. Μα τι έχεις? Δεν σου πέρασε ακόμα ο πειρατός του γυρισμού? Αυτοί λοιπόν είναι οι γέροι σου που τόσο πολύ λαχταρούσες να τους ξαναδείς. Αγαπητή μου, πρέπει να ξέρετε πως είμαι λιγάκι σαν παιδί σας. Η φιλία που με δένει με τον Ρόμπερτ είναι τόσο δυνατή και τόσο αληθινή, ώστε μου δίνει το δικαίωμα να νιώθω κάπως σαν παιδί σας. Εμάς, μας επιτρέπετε? Μπορώ να σας προσφέρω λίγο κέικ, κύριε Κόμι? Πώς, ναι, βέβαια, ευχαριστώ. Θα πάρω λίγο κέικ. Μα, εσύ είσαι χλωμός, φίλε μου. Τα χέρια σου τρέμουν. Τι έπαθες? Τίποτα. Τίποτα, ξέρω κι εγώ. Η ευτυχία, ίσως. Η συγκίνηση. Είναι πολύ φυσικό. Και βέβαια είναι πολύ φυσικό. Τώρα για πες μου, πόσο καιρό λογαριάζεις να μείνεις εδώ? Πρέπει να ξέρω για να κανονίσω κι εγώ τις υποθέσεις μου, να δω πόσο θα μείνω στην Ευρώπη. Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά δυστυχώς οι δρόμοι μας χωρίζουν πια. Μα τι είναι αυτά που λες? Ναι, θα παρακαλέσω τον προϊσταμένο μου να με κρατήσει οριστικά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το κλίμα των Ινδιών. Κατάλαβα, κατάλαβα. Αποζητάς τη βοδιά της μαμάς? Όχι, δεν κατάλαβες τίποτα. Γι' αυτό και σε παρακαλώ να μην μου κάνεις καμιά ερώτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αφού οπωσδήποτε σε λίγο θα χωρίσουμε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, καλέ μου φίλε, για όσα έκανες για μένα. Σε βεβαιώ ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου όταν σε πρωτογνώρισα στη λέσχη του Γουίντερλοφ. Θυμάσαι?
Στεκόμουν όρθιος πίσω από το κάθισμα του νεαρού προϊσταμένου μου, ο οποίος πετούσε πάνω στο πράσινο τραπέζι τα χιλιάρικα το ένα πίσω από το άλλο. Με πρόσεξες που κοιτούσα σαν ξαναμένος από πυρετό. Και νιώσα αμέσως μια συμπάθεια δυνατή για σένα. Και ύστερα, δεν πρέπει νομίζω να νομίζω ότι μου χρωστάς. Δεν το νομίζω, το ξέρω ότι σου χρωστώ πολλά. Τι λέω πολλά, το παν. Ναι, Τραστ, σου χρωστάω το παν. Όταν πρωτάκουσα το όνομά σου, το όνομα του διευθυντή του οίκου Τραστ και Σία, αυτού του παντοδύναμου οίκου που πιάνει από τη Γιοκοχάμα μέχρι το Άντεν, όταν σε πρωτοείδα ένιωσα τόση συγκίνηση, σαν να βρισκόμουν μπροστά στον ίδιο τον αυτοκράτορα. Έναν αυτοκράτορα που τον έκρισαν αυτοκράτορα η σάκη του καφέ. Εκείνη την εποχή οι δουλειές του οίκου Μίλινγκ πήγαιναν πάρα πολύ άσχημα στη Βαταβία. Λίγο ήθελε να καταστραφούν τελείως οι Μίλινγκ. Και δεν θα ήταν καθόλου περίεργο, αφού εμπιστεύτηκαν τις επιχειρήσεις του στο μεγαλύτερο παλιάνθρωπο των Ανατολικών Ινδιών. Ναι, μα αυτό έχει αντίκτυπο και σε μένα. Βρισκόμουν μπροστά στον κίνδυνο ή να με ανακαλέσουν ή να παραιτηθώ. Και τότε παρουσιάστηκε εσύ, Τραστ. Άπλωσες τις φτερούγες και προστάτεψες το φτωχό και ασήμαντο υπαλληλάκο. Χάρη σε σένα. Χάρη στο όνομά σου, ένα σωρό πόρτες άνοιξαν για μένα. Έκανα σπουδαίες γνωριμίες, απόκτησα σημαντικές σχέσεις και βασικά χάρη στις συμβουλές σου έγινα άνθρωπος. Και ενώ ο κύριος Μπεν Μίλινγκ εξακολουθούσε την άσωτη ζωή του, σιγά σιγά η διεύθυνση των εργασιών ήρθε στα δικά μου χέρια. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο οίκος Μίλινγκ με το χαριτωμένο του αντιπρόσωπο εκέρδισε χάρη στις δικές σου ενέργειες πάνω από 200.000 φιωρίνια. Κρίμα. Θα προτιμούσα να τα έχεις κερδίσει εσύ. Πάντως θα φροντίσω να ανοίξω τα μάτια του αφεντικού σου για να σε εκτιμάει περισσότερο. Και πρόσεξε. Έτσι και δεν σε κάνει συνεταίρο του, τότε κι εγώ θα ανεβάσω την τιμή του καφέ σε τέτοια ύψη που ακόμα και τα βελανίδια και το κριθάρι θα καταντήσει ήδη πολυτελείας. Όμως, έλα να μιλήσουμε σοβαρά. Για πες μου, γιατί επιμένεις να υπηρετήσεις αυτούς τους ανθρώπους? Έλα μαζί μου, φίλε μου. Εγώ θα σου δώσω μεγάλο μισθό, θα ζεις σαν άρχοντας και. Και εκτός αυτού, κάθε πρωτοχρονιά θα έχεις εξτρά ένα μεγάλο ποσό. Όχι, όχι, φίλε μου, όχι. Καλά, βέβαια, δεν λέω να είναι κανείς αχάριστος, αλλά να μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρον. Αυτό πια λέγεται τρέλα. Ή μήπως υπάρχει καμιά γυναικοδουλειά στη μέση? Αχα, κάτι τέτοιο μου μυρίζεται. Αλήθεια, μια και μιλάμε για γυναίκες, θα σου διηγηθώ τι μου συνέβη χθες το βράδυ. Όταν χωρίσαμε, άρχισα να γυρίζω στους δρόμους άσκοπα. Έτσι, για να περάσω την ώρα μου. Σε μια στιγμή βλέπω μια μεγάλη ρεκλάμα για το χορό της όπερας. Έγραφε ότι 100 μπαγιαντέρες θα χόρευαν εκείνο το βράδυ τους περίφημους συνδικούς χορούς. Πήγα λοιπόν. Φαντάστηκα πως τα είχε ενδιαφέρον. Α, φίλε μου, τι φρίκι, τι αηδία ήταν εκείνη. Μα μέσα σε αυτό το συχαμερό πλήθος, βλέπω να έρχεται προς το μέρος με ένα πλασματάκι τρυφερό, ρόδινο, σαν χνουδάτο ροδάκινο. Νόμισα πως ήταν μόνη της και της ρίχτηκα. Η μικρή, χωρίς καθόλου ντροπή, με πλησίασε και άρχισε να περιεργάζεται ένα μπρελόκ που είχα κρεμασμένο στην αλυσίδα του ρολογιού μου. Ήταν, ξέρεις, ένα μικρό χρυσό ινδικό αριστούργημα που παρίστανε το Γανετζά, θεό της επιτυχίας από την ινδική μυθολογία, καβάλω πάνω σε μια στουρθοκάμιλο. Η μικρή μπαγιαντέρα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το κοψοτέχνημα. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς πόση διαφθορά κρυβόταν κάτω από τη φαινομενική παιδική αθότητα. Μπορεί λοιπόν κανείς να βρει συντεριασμένη την προστιχιά με την αθότητα? Αλλά, ξέρεις, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, έχω μάθει την καρδιά μου να υπακούει στα ήθη και στα έθιμα του τόπου που φιλοξενείται. Στην Ανατολή αγαπά κανείς με τις αισθήσεις του. Στην Ιταλία με τη φαντασία. Στη Γαλλία με το πορτοφόλι και στη Γερμανία με τη συνείδηση. Σκέφτηκα λοιπόν να μεταβάλω αυτό το διεφθαρμένο κοριτσάκι σε μετανοούσα Μαγδαλίνη. Ακόμα λοιπόν δεν είχα αρχίσει την κατήχηση, γιατί δεν μας είχαν φέρει ακόμα σαμπάνια, όταν παρουσιάστηκε ένας γελίος, έξαλλος νεαρός και απαιτεί να μου πάρει την κοπέλα. Απαιτεί να μου πάρει την κοπέλα γιατί λέει, ήταν δική του ντάμα. Την έκανα. Υποτάχτηκα μπρος στο δικαίωμα της προτεραιότητος και πήγα σπιτάκι μου για ύπνο. Και τι δε θα δίνα για να ξανάβλεπα εκείνο το γλυκό πλασματάκι. Και τώρα θέλω να μου ανοίξεις την καρδιά σου εσύ. Έλα, Ρόμπερτ, κάτι σου συμβαίνει. Λοιπόν. Να, μετάνιωσα που ξαναγύρισα στον τόπο μου. Γιατί? Γιατί, δεν ξέρω αν θα με καταλάβεις, Τραστ, μα ντρέπομαι. Ντρέπομαι που γεννήθηκα ανάμεσα στους ανθρώπους της τάξης μου. Ακόμα και η δική μου δεν είναι αυτή που ήξερα. Ντρέπομαι για αυτούς, για τα καμώματά τους. Η ψυχή μου δεν μπορεί να τους ανεχθεί άλλο. Βλέπω και ακούω πράγματα που κάνουν το μυαλό μου να σαλεύει. Σκέψεις η μια πιο τρελή από την άλλη ταράζουν την ψυχή μου έτσι, που δεν νιώθω πια καμιά εκτίμηση για αυτούς που με γέννησαν. Έλα τώρα, αυτά που λες είναι παιδιαρίσματα. Αχ, αν ήξερες τι έγινε πρωτύτερα εδώ μέσα. Δέχτηκα ένα σωρό χτυπήματα, ένα σωρό χαστούκια. Λες και το έκαναν επίτηδες για να με πληγώσουν. Λαχταρούσα τόσο πολύ να γυρίσω στην πατρίδα και τώρα που γύρισα, νιώθω σαν να βρίσκομαι σε ένα ξένο τόπο, ανάμεσα σε ξένους ανθρώπους. Η ανάσα μου πνίγεται εδώ μέσα. Πες μου, Τραστ, τι πρέπει να κάνω?
Να ετοιμάσεις τα μπαούλα σου. Όχι, η φυγή μου θα ήταν ανανδρία. Εξάλλου, αξίζει να φερθώ έτσι σε αυτήν που με κράτησε μέσα στα σπλάχνα της. Α, μα έλα τώρα, έλα τώρα, άσε τα μεγάλα λόγια. Άλλωστε, για μας που ζήσαμε τόσα χρόνια εκεί κάτω, στις Ινδίες, που είδαμε και μελετήσαμε τη διαφορά των κοινωνικών τάξεων στην πηγή τους, το πράγμα είναι απλό. Ξέρουμε πως κάθε τάξη, και εδώ και εκεί και παραπέρα, έχει ορισμένα κοινά γνωρίσματα. Κάθε τάξη έχει δική της αντίληψη για την τιμή, δικά της ιδανικά. Ακόμα και δική της γλώσσα, αν το καλό εξετάσεις. Αυτό το βάρος που νιώθεις εσύ σήμερα να σου πλακώνει τα στήθια, το έζησα κι εγώ κάποτε. Καταλαβαίνεις τι ένιωσα όταν νέος, λαμπρός αξιωματικός του υπηκού, με θαυμάσιο μέλλον, ξύπνησα ένα πρωί και αναλογίστηκα ότι το προηγούμενο βράδυ είχα χάσει τα χαρτιά ολόκληρη περιουσία και ότι έπρεπε να πληρώσω εντός 24 ωρών αυτό το χρέος τιμής. Μπορείς να έρθεις στη θέση μου. Το πρώτο που έκανε ήταν να τρέξω στον πατέρα μου και να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει. Ο καημένος αυτός ήταν ικανός να βάλει ενέχειρο την ίδια του τη σάρκα προκειμένου να σώσει την τιμή του δικού του και του δικού μου ονόματος. Αλλά πώς, αφού και τη σάρκα του ακόμα τη χρωστούσε. Έτσι, όταν έψαξε και είδε ότι δεν μπορούσε να μου δώσει τίποτα, μου έδωσε την κατάρα του. Για να εξακολουθήσεις όμως να ζεις, πάνε να πει πως ήσουν παλικάρι. Έλα τώρα, μη μου πεις ότι δεν ξέρεις τι έγινε παρακάτω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, τότε κάτσε να στα πω, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί κάποτε να σου χρησιμεύσουν και σένα. Λοιπόν, όταν οι φίλοι μου έφυγαν εκείνο το βράδυ, μου πρόσφεραν μια τελευταία εκδούλευση. Άφησαν πάνω στο τραπέζι ένα γεμάτο πιστόλι. Το άφησαν χωρίς να μου πούν λέξη. Το πήρα λοιπόν στα χέρια μου, το κοίταξα και το πλησίασα στα μηνύγια μου. Ξαφνικά όμως σκέφτηκα ότι αυτό που πήγαινα να κάνω ήταν μια πράξη κτηνώδικη και ούτε λίγο ούτε πολύ ανόητη. Είπα μέσα μου: Γεια στάσου. Γιατί δηλαδή σήμερα είμαι χειρότερα από ότι ήμουνα χθες ή προχθές? Ο ίδιος άνθρωπος δεν είμαι. Ίσως να μου άξιζε να φάω ένα γερό ξύλο, μια που φέρθηκα τόσο ανόητα και ασυλλόγιστα σαν μικρό παιδί. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που έκανα. Να χάσω τα χαρτιά ένα ποσό που δεν είχα να το πληρώσω, αλλά όχι και να τιμωρηθώ με θάνατο. Πάει πολύ. Ύστερα λοιπόν από 12 χρόνια που ξαναγύρισα στην Ευρώπη, πλήρωσα το χρέος μου και τα ξανάφτιαξα με το γέρο μου πατέρα. Θα μου πεις, γιατί δεν έμεινα στην Ευρώπη, γιατί ξανάφυγα? Γιατί διαπίστωσα ότι ένα μεγάλο κενό με χώριζε από τον πατέρα μου. Βλέπεις, ο πλούσιος έμπορος του καφέ και ο γεροφεουδάρχης δεν είχαν πια τίποτα να πούν. Και τώρα, έχει πεθάνει? Ναι. Αν ποτέ να βρήκε τη γαλήνη στον παράδεισο, στον οποίο τόσο πολύ πίστευε. Όμως έλα τώρα, ας γυρίσουμε στη δική σου υπόθεση. Άκουσε τι πρέπει να κάνεις. Θα μαζέψεις τα πράγματά σου και θα φύγεις όσο πιο γρήγορα μπορείς από έναν κόσμο που δεν είναι πια δικό σου. Και άφησε τους δικούς σου. Άφησε τους να ζήσουν όπως ξέρουν, όπως έμαθαν. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τους κάνεις να αλλάξουν. Εσύ από μέρος σου θα τους στέλνεις όσο περισσότερα μπορείς για να ζουν άνετα. Μην έχεις την ψευδέστηση ότι θα μπορέσεις ποτέ να τους πλησιάσεις. Όχι. Λοιπόν, ξέχασα τα όλα. Ξέχασα τα όλα και έλα μαζί μου. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και άκουσε το γιατί. Δεν ήθελα να σου το πω γιατί ντρεπόμουν. Όμως τώρα άκουσε. Έχω μια αδελφούλα που της είχα από πάντα πολύ μεγάλη αδυναμία. Ίσως γιατί ήταν η μικρότερή μας. Όταν έφυγα ήταν ένα τόσο δα κοριτσάκι. Λοιπόν, περισσότερο από όλους σε αυτή λαχταρούσα να δω. Και δεν είχα άδικο. Τη βρήκα όπως ακριβώς τη φανταζόμουν. Μια πεντάμορφη και γλυκιά κοπελίτσα. Ωστόσο κάτι με τρομάζει. Νιώθω να τη ζώνουν αόρατη κίνδυνη. Δεν θέλω, δεν τολμώ να μιλήσω για αυτά που σκέφτομαι, για αυτά που φοβάμαι. Όμως, ό,τι κάνει αυτό το κορίτσι, ό,τι λέει, δεν ξέρω, νομίζω ότι όλα, όλα έρχονται σε σύγκρουση με το αίσθημα της τιμής μου. Πριν από λίγο που μου διηγήθηκες για εκείνη τη μικρή διαφθαρμένη, να ξέρεις τι ένιωσα. Ένα σύγκριο με περιέχει ολόκληρο. Όχι, χίλες φορές όχι. Εδώ είναι η θέση μου. Εδώ θα μείνω. Άκουσε. Παραδέχομαι πως έχεις σοβαρούς λόγους για να θέλεις να μείνεις. Ωστόσο, νομίζω ότι βλέπεις τα πράγματα περισσότερο μαύρα από ό,τι είναι. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες. Σας έφερα το κρασί. Λίγο ακόμα και θα τα σπάγατε, Δεσποινής. Φοβάμαι πως θα γίνουν και άλλες ζημιές. Αυτή είναι που σου λέγα, Τραστ. Μα κοίταξέ την, κοίταξέ την και πες μου. Δεν είναι άγγελος. Έλα τώρα, Άλμα, δώσε στον κύριο το ωραίο σου χεράκι και πες του: Καλώς ήρθατε, κύριε Κόμη. Καλώς ήρθατε. Μη σου ξεφύγει τίποτα. Καημένε, Ρόμπερτ. Πώς θα μπορέσω να τον απομακρύνω από εδώ? Στην υγειά σας, Δεσποινής. Στην υγειά μας.
Στο ξαναλέω, μπαμπά, πως αυτό το μαύρο άλογο είναι σπάνιο. Σπάνιο, αλλά ακριβό, Καρλ. Εντάξει, θα βάλω κι εγώ ό,τι χρειάζεται ακόμα για να συμπληρωθεί το ποσόν και να τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ώστε θα βγαίνω περίπατο καβάλα στο μαύρο μου άλογο και ο κόσμος θα με καμαρώνει. Λεωνόρα, θα σου επιτρέπω να με καμαρώνεις κι εσύ. Ναι. Καλά, καλά. Θα έρθουν και φίλοι μου να δουν το άλογο μου. Ο Λόταρ Μπραντ και ο Ούγκο Στέγκελ. Το λέω σε σένα, Λεωνόρα. Ξέρω εγώ, μπορεί να σε ενδιαφέρει. Εμένα. Και γιατί θα έπρεπε να με ενδιαφέρει? Εξάλλου δεν μου φαίνεται και καθόλου περίεργο. Αυτοί οι δύο φίλοι σου είναι πάντοτε εύκαιροι όταν πρόκειται για διασκέδαση. Μόνο μην τους πεις να δουλέψουν. Θεέ μου, δεν περνάει η ώρα. Λεωνόρα, νομίζω ότι δεν κάνεις καλά να μιλάς έτσι για αυτούς τους δύο νέους. Το ξέρεις πως ο Λόταρ Μπραντ σε ζήτησε σε γάμο? Ναι. Θέλεις να πεις ότι δεν κατάλαβες τίποτα? Απολύτως τίποτα. Δεν υποφέρεται πια αυτό το κορίτσι, Θέοντορ. Άκουσε, κόρη μου. Κάθε πράγμα έχει και τα όρια του. Εσύ νομίζω ότι το παράκανες πια. Δεν λέω να είναι κανείς περήφανος για την καταγωγή του, για την οικογένειά του, αλλά όχι και να μην καταδέχεται τους φίλους του. Πώς το είπες αυτό, πατέρα? Να είναι κανένας περήφανος για την οικογένειά του? Έδειξε εγώ ποτέ πως είμαι περήφανη για την οικογένειά μου? Και τότε δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο λόγο μπορείς να έχεις για να αποδιώχνεις τους καλύτερους γαμπρούς τον ένα μετά τον άλλον? Τι θέλεις άλλωστε που ήμουνα κι εγώ όταν παντρεύτηκα? Ένας απλός νοικοκύρης με μέτρια οικονομική κατάσταση. Όμως σιγά σιγά, χάρη στην εργατικότητά μου. Και χάρη στην πρίκα της μαμάς. Είπες τίποτα, Καρλ? Εγώ, όχι, όχι, μπαμπά. Όπως σας έλεγα, λοιπόν, εγώ δεν τα βρήκα έτοιμα, παιδί μου, όπως η αφεντιά σου. Γι' αυτό και θέλω να έχεις πάντα ζωντανό το παράδειγμά μου. Το παράδειγμα του πατέρα σου. Δεν μου αρέσουν εμένα οι ξυπασιές. Με είδατε ποτέ να καμαλώνω και να επιδεικνύω τα πλούτη μου? Το ίδιο θέλω να κάνετε κι εσείς, τα παιδιά μου. Και το θέλω γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Για μένα τουλάχιστον, πατέρα, δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Όχι. Τότε καταδέξου να μας πεις τους λόγους που έχεις για να μην θέλεις να παντρευτείς. Μαμά. Α, σε παρακαλώ, βαρέθηκα πια αυτή την ιστορία. Τότε γιατί δεν με αφήνετε να κανονίσω τη ζωή μου όπως θέλω εγώ? Δεν σε ζητώ τίποτα σπουδαίο. Να με αφήσετε να ζήσω όπως θέλω εγώ και όπως το νιώθω εγώ. Τα βλέπεις, Θέοντορ, όταν σου έλεγα πως έχω χάσει τη γαλήνη μου, ήξερα εγώ τι έλεγα. Και σε αυτό φταίω εγώ, μαμά? Ναι, Λεωνόρα, φταίς εσύ. Κάθε μέρα καινούργιες ιδιοτροπίες, καινούργιες παραξενιές. Σήμερα πάλι αναστάτωσες όλα τα ανθοπολία της πόλεως για να βρεις τα πιο όμορφα, τα πιο σπάνια λουλούδια. Και για ποιον, παρακαλώ? Για έναν υπαλληλάκο μας. Για τον Ρόμπερτ, θέλεις να πεις? Μάλιστα, για τον κύριο Χαϊνέκε Ιόν. Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κύριος Χαϊνέκε Ιός δεν είναι ένας απλός υπάλληλος της φίρμας μας. Είναι σαν ένα μέλος της οικογένειας μας. Ο γιος του πρώην αμαξά μας. Θέλεις να πεις ότι εμείς τον βγάλαμε από το βούργο και τη φτώχεια? Συμφωνώ. Τι συμβαίνει, Βίλχελμ? Ο νεαρός κύριος Χαϊνέκε με έστειλε να σας πω ότι στις 2 θα έχει την τιμή να παρουσιαστεί. Τα ακούσατε αυτό? Στις 2 θα έχει την τιμή. Πολύ επάνω το πήρε ο φίλος μας. Και ποιος θα ρητάχα ότι είναι, ε? Εντάξει, Βίλχελμ. Πες του ότι θα τον δεχτώ. Με την άδειά σας. Μου είπε πως θα έρθει μαζί του και κάποιος άλλος κύριος, ο Κόμις Τραστ, κάπως έτσι θα ρωείπε το όνομά του. Πώς? Ο Κόμις Τραστ? Ξέρεις ποιος είναι, Κάρλ? Ο Τραστ και η συντροφή, ο βασιλιάς του καφέ. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, αυτός ο Ρόμπερτ, ο υπαλληλός μας, στάθηκε πολύ τυχερός. Ο Κόμις Τραστ. Πρέπει να τον καλέσουμε για φαγητό, αγαπητή μου Αμαλία. Αν το νομίζεις, πες του για αύριο το μεσημέρι. Θα τον καλέσετε μόνο του, χωρίς τον Ρόμπερτ Χαϊνέκε? Αυτό μας έλειπε. Να σου πω. Το σκέφτομαι κι εγώ μήπως θα έπρεπε να καλέσουμε και τον νεαρό Χαϊνέκε. Έχει μάθει καλά τη δουλειά δίπλα στον Μπεν. Συνεπώς μας είναι χρήσιμος. Τώρα μάλιστα που σκέφτομαι να το στείλω για άλλα 10 χρόνια στις Αντίλες. Νομίζω πως είναι σωστό αυτό που κάνεις, μπαμπά. Έχεις άραγε το δικαίωμα. Δεν βαριέσαι. Καλό θα του κάνει του νεαρού. Θα γνωρίσει κι άλλα μέρη. Και εσύ, Κάρλ, να έχεις τα μάτια σου 4. Μήπως μας κάνει καμιά προστιχιά αυτός ο κύριος. Ας μην ξεχνάμε ότι κατάγεται από το χαμόσπιτο της αυλής. Και από αυτούς τους ανθρώπους όλο να τα περιμένει κανείς. Μπαμπά, είπες θερό ότι θα ήθελες να καλέσεις καμιά μέρα και τους φίλους μου. Ναι, βεβαίως. Αν είναι για αύριο το μεσημέρι, θα μου επιτρέψετε να μην τους πω να έρθουν. Δεν μπορώ να υποχρεώσω τους φίλους μου, τα αρχοντόπουλα, να κάνουν παρέα με το γιο του κυρίου Χαϊνέκε. Ή τον αδερφό της Δεσποινίδος Χαϊνέκε. Τι θέλεις να πεις? Δεν προτιμάς να μην μιλήσω? Όχι, απέναντιες. Είσαι σίγουρος πως θέλεις να μιλήσω? Για στάσου δηλαδή, με φοβερίζεις? Για να σας πω, παιδιά μου. Σας έχω πει 1000 φορές ότι δεν μου αρέσουν οι φωνές μέσα στο σπίτι μου. Εντάξει, δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε συνέχεια, Θέοντορ. Υποτίθεται ότι δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ πηγαίνω στο δωμάτιό μου. Και εσύ νομίζω θα έπρεπε να ξεκουραστείς λιγάκι. Χτυπήσατε, κύριε? Θα είμαι στο γραφείο μου. Αν έρθουν επισκέψεις, να με ειδοποιήσεις αμέσως. Μάλιστα. Κάρλ,
Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε εμείς οι δυο. Όχι. Γιατί? Δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Πώς. Κάτι έχω να σου πω. Ότι μεγάλωσα πια. Ότι δεν μπορείς να με κυδεμονεύεις επειδή έτυχε να με περνάς 4 χρόνια και επειδή εσύ μου μάθες τα πρώτα μου βήματα. Έχει περάσει πολύ καιρό από τότε, αδερφούλα. Σήμερα περπατάω μονάχος μου. Θα πηγαίνω λοιπόν όπου θέλω εγώ και θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και αν αμφιβάλλεις εσύ για μένα, υπάρχουν μερικές κυρίες που ισχυρίζονται ότι τα καταφέρνω μια χαρά στη ζωή. Δικαίωμά σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να γλεντάς και να σπατάλας τον εαυτό σε βλαβερές διασκεδάσεις. Να έχεις όμως το θάρρος να παραδέχεσαι τις πράξεις. Τώρα μάλιστα. Παριστάνεις τάχα το στοργικό γιο. Ενώ πίσω από τις πλάτες τους περιγελάς τους γονιούς σου. Και τι θα ρεις πως κάνεις με αυτό, ε? Καταστρέφεις τον εαυτό σου, το χαρακτήρα σου. Σώπα, αλήθεια. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το μόνο που σου ζητάω εγώ είναι να σεβαστείς το σπίτι μας και την υπόλοιψή μας. Να που φτάσαμε στο ψητό. Ξέρεις τι ψιθυρίζεται στην αυλή και στο εργοστάσιο. Αυτό μας έλειπε τώρα να ασχολούμαστε και με τα κουτσομπολιά της εργατιάς. Κάρλ, άφησε σε παρακαλώ αυτό το ύφος. Τώρα είμαστε μόνοι, οι δυο μας. Την άλλη φορά όμως, μην νομίζω ότι θα κρατηθώ. Θα μιλήσω μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα. Και πρόσεξε καλά. Ο Ρόμπερτ γύρισε. Αν μάθει για την αδερφή του. Δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ. Δεν τολμώ να το πιστέψω. Ωστόσο, αν φταίς εσύ που έγινε ό,τι έγινε. Πρόσεξε, Κάρλ. Ο Ρόμπερτ δεν της μοιάζει. Εκείνη το ξέρω πως είναι ελαφρόμυαλη. Ο Ρόμπερτ αντίθετα είναι πολύ θετικός και έχει πολύ ψηλά το ζήτημα της τιμής. Πρόσεξε, Κάρλ. Αν είναι έτσι, αν έφταιξες εσύ που η αδερφή του, θα σε συντρίψει. Τι έκανε, λέει, θα με συντρίψει. Ποιος ο υπάλληλός μου? Τι θα ακούσουμε ακόμα? Ναι, ο υπάλληλός σου. Τον οποίον εσύ καταδέχεσαι να κλέβεις. Μα τι κάθεσαι και λες τώρα? Εγώ τον κλέβω? Τι του κλέβω? Την τιμή του, Κάρλ. Του κλέβεις την τιμή του, το τίμιο όνομά του. Το όνομα των Χάινεκε. Οι κύριοι Μπραντ και Στέγκελ. Ήρθαν οι φίλοι σου. Να περάσουν, Βιλχέλμ. Ωραία σύμπτωση. Ήταν ανάγκη να έρθουν τώρα που περιμένει ο μπαμπάς και τους άλλους. Γεια σου, αγαπητέ μου Κάρλ. Ήρθατε να δείτε το μαύρο μου άλογο, Πρώτη τάξης ιδέα. Πήραμε το θάρρος, αγαπητή Δεσποινής. Αν δεν σας βάζουμε σε κόπο. Μα τι λέτε, άλλωστε εγώ πολύ σπάνια κατεβαίνω στο στάβλο. Δεν κάθεστε? Περιμένουμε να μας το πει η αδελφή σου. Δεν κάθεστε. Μα τι στο καλό γίνεται χθες? Χθες? Αχ, γιατί το ταλαιπωρείς το καημένο το μυαλουδάκι μου? Πού θέλεις να θυμάμαι τώρα τι γίναμε χτες? Για στα σου, τι είχαμε χτες? Ναι, θυμήθηκα. Πήγα πρώτα στο Τάτερζαλ και μετά είχα ραντεβού με τον πατέρα μου. Ήτανε έξω φρενών γιατί ο καφές πήρε πάλι την κάτω βόλτα. Ναι, έπεσε τρομερά. 53 και μισό έφτασε. Καλά, τώρα δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλόμαστε. Έπεσε. Θα συναγωνιστούμε. Θα τον κάνουμε να ανέβει. Τι άλλο έκανε μετά? Ναι, είχα μερικές επισκέψεις και το βράδυ έφυγα στη λέσχη των αξιωματικών. Μπα. Είστε αξιωματικός, κύριε Μπραντ. Νομίζω ότι το ξέρατε, Δεσποινής. Είμαι έφεδρος υπολοχαγός των αυτοκρατορικών ουσάρων. Μα βέβαια. Στην καθημερινή ζωή όμως, αντί να καβαλάει άλογα, έχει καβαλήσει το σκαμνί του υπαλλήλου στο γραφείο του πατέρα. Έλα τώρα, Κάρλ, σε παρακαλώ. Μα γιατί θυμώνετε, κύριε Υπολοχαγέ? Είναι και αυτό ένα άλογο με το οποίο μπορεί κανείς πολλά να πετύχει. Για πες μου όμως, τι έγινε χθες το βράδυ? Χθες βράδυ, ήμουν καλεσμένος και μην τα ρωτάς τι έγινε. Χαμογελάτε, Δεσποινής Μίλινγκ. Εγώ. Όχι, δάση, σπάνικη. Μπορεί, πάντως δεν πρέπει και να μας κατακρίνετε, γιατί εδώ μέσα που ζείτε, μέσα σε αυτό το ερημητήρι, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό που λέμε εμείς ζωή. Λεωνόρα, την τελευταία φορά που ήμασταν μαζί, ο Λότα κοιμήθηκε πάνω σε ένα τραπέζι του μπιλιάρδου. Μην τον ακούτε, Δεσποινής. Ο Κάρλ αστείευεται, βέβαια. Ωστόσο, αν παίρνατε κι εσείς μέρος στις διασκεδάσεις και στη νυχτερινή ζωή, θα βλέπατε, θα καταλαβαίνατε. Καταλαβαίνω. Και σας λυπάμαι. Σαν να μου φαίνεται ότι η Δεσποσίνη Μίλινγκ μας κοροϊδεύει. Άμπα, είναι και αυτή φιλάρεσκη όπως κάθε γυναίκα. Αλλά έχει ένα τελείως δικό της τρόπο φιλαρέσκειας. Τι λέτε, δεν πηγαίνουμε στο στάβλο να δούμε αυτό το περιβόητο άλογο? Καλά, πηγαίνετε εσείς και έρχομαι εγώ, πηγαίνετε. Δεσποινής. Έλα λοιπόν, εγώ πηγαίνουμε. Λότα, μη μας κάνεις να σε περιμένουμε. Θέλετε τίποτα, κύριε Μπραντ? Μάλιστα, Δεσποινής. Ήθελα να σας πω ότι δεν θα έπρεπε ίσως να με αδικείτε. Το ξέρω βέβαια, δεν είμαι τίποτα το ξεχωριστό, αλλά. Και για να μου πείτε πως δεν είστε τίποτα το ξεχωριστό, δεν πήγατε μαζί με τους φίλους? Δεν με αφήσατε να τελειώσω, Δεσποινής. Θα ήθελα. Τώρα θα μου κάνει πρόταση γάμου. Θα ήθελα να σας πω ότι όπως κάθε άνθρωπος, έχω κι εγώ τα λατώματά μου. Ίσως μάλιστα να έχω περισσότερο από άλλους, ωστόσο είμαι τίμιος άνθρωπος. Φυσικά. Κάθε νέος που ανήκει σε μια καλή οικογένεια είναι τίμιος άνθρωπος. Και είναι φυσικό να καυχιέται για την τιμιότητά του, όπως θα καυχιέται και για το πλούσιο του ντύσιμο. Μα τόσο λίγο λοιπόν εκτιμάτε. Τι πράγμα, κύριε Μπραντ? Την τιμιότητα? Όχι δε. Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ δεν περιφρονώ αυτούς που φορούν φτωχικά ρούχα. Όμως κάτι λέγατε θαρό, κύριε Μπραντ, και σας διέκοψε. Δεν αποκλείεται να σας έχω παρεξηγήσει. Συνεχίστε, παρακαλώ. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι με φοβήσατε, Δεσποινής. Και ξέρετε,
Εγώ δεν είμαι από εκείνους που τους λείπει το θάρρος. Τόσο το καλύτερο, γιατί κι εγώ ξέρετε εκτιμώ αφάνταστα τους θεραλέους ανθρώπους. Και για πέστε μου, πού δείξετε αυτό το θάρρος που λέτε? Αν αμφιβάλλετε για αυτά που σας λέω, δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τους φίλους μου. Α, θέλετε να πείτε πως έχετε μονομαχήσει πολλές φορές? Αυτά δεν λέγονται σε δεσποινίδες. Δεν έχει σημασία. Είναι πράγματα που μαθαίνονται. Και φυσικά δεν μας πέφτει εμάς λόγος. Δεν μας όρισε κανείς για να προσφέρουμε το δάφνινο στεφάνι στον νικητή. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν σας έτυχε ποτέ να υπερασπίσετε κάτι? Μια ιδέα, ας πούμε. Μια ιδέα που οι άλλοι την κατακρίνουν, μα εσείς μέσα σας την πιστεύετε. Μα πώς μπορώ εγώ να πιστεύω σε κάτι που οι άλλοι το θεωρούν κακό? Σκύψετε ποτέ το κεφάλι? Ανεχτήκατε μια κάποια αισχρή και κακοήθη συκοφαντία χωρίς να βγάλετε μιλιά? Εγώ να σκύψω το κεφάλι χωρίς να βγάλω μιλιά? Απεναντίας, εγώ. Ποτέ, κύριε Μπραντ. Ποτέ, Δεσποινής. Τότε δεν έχετε δώσει καμιά απόδειξη για το θάρρος σας, κύριε Υπολοχαγέ. Όταν βρείτε κάτι που να με πείσει, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μα, Δεσποινής, δεν καταλαβαίνω. Από εδώ, παρακαλώ, κύριε Κόμη. Από εδώ, κύριε Χαϊνέκε. Επιτέλους, Ρόμπερτ! Δεσποινής Μυρίκ, σας παρουσιάζω τον Κόμιτα Τραστ. Φίλο και προστάτη μου. Επιτρέψτε μου και εμένα να σας παρουσιάσω τον κύριο Λότερ Μπραντ. Ο Κόμις Τραστ, ο κύριος Ρόμπερτ Χαϊνέκε. Παιδικός μου φίλος. Με συστήνει στον αδερφό της Άλμας. Δεν είμαστε καλά. Με συγχωρείτε, κύριε, αλλά οι φίλοι μου, βλέπετε. Σας περιμένουν. Ακριβώς. Δεν κάθεστε? Ευχαριστώ. Λείπετε πολύ γύρω από την πατρίδα σας, κύριε Κόμη. Είναι περίπου κάπου 25 χρόνια που μένω στις Ινδίες. Και μένετε εκεί γιατί σας αρέσει? Κάπως. Ύστερα είναι και η δουλειά μου εκεί. Εμπορεύομαι καφέ, διάφορα καρικεύματα των Ινδιών, ελεφαντοκόκαλο και καμιά φορά και γνώση. Όλοι μας έχουμε ανάγκη και από αυτό το εμπόρευμα, δεν νομίζετε? Δηλαδή ασχολείστε με ούκο λίγα πράγματα από ό,τι βλέπω. Ακριβώς, ακριβώς, Δεσποινής μου. Πολυτεχνίτης που λένε. Κύριε Κόμη, ο κύριος εμπορικός σύμβουλος Μίλικ σας παρακαλεί να περάσετε. Πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί σου, Τραστ. Όχι, άσε πρώτα να τον δω εγώ. Εξάλλου, Ρόμπερτ, ώστε γι' αυτό. Καλά το κατάλαβα πως υπήρχε μια γυναίκα και μου το κρύβες τόσο καιρό. 10 χρόνια τώρα, άλλο δεν κάνει παρά να μου μιλάει για σας με τα καλύτερα λόγια. Σειρά σας τώρα να ακούσετε κι εσείς λίγα καλά λόγια για μένα. Σας αφήνω λοιπόν. Ρόμπερτ, επιτέλους. Για ευχαριστώ για την καλοσύνη και την καταδεκτικότητά σας, Δεσποινής Μίλινγκ. Μα τι σχολαστικός που είσαι, Ρόμπερτ. Και ξέρω γιατί με ευχαριστείς. Η καλοσύνη δεν είναι ελεημοσύνη. Έλα εδώ λοιπόν, κοντά στη φωτιά. Εσύ συνηθισμένος από τη ζέση των Ινδιών θα τρέμεις εδώ στη Γερμανία. Στάσου να τη δυναμώσω λιγάκι. Στις Ινδίες δεν φαντάζομαι να μεταχειρίζεστε θερμάστρες. Ρόμπερτ, πόσο είμαι ευχαριστημένη που γύρισες. Και τώρα που σου το είπε, για να δούμε. Κάτι θα πρέπει να μου πεις κι εσύ. Σε παρακαλώ, Λεωνόρα, μην κάνεις τη θέση μου ακόμα πιο δύσκολη. Εγώ? Για το Θεό, Ναι, Λεωνόρα, δεν θέλω να μου θυμίζεις μια ευτυχία που χάθηκε πια για πάντα. Κάνεις λάθος, τίποτα δεν χάθηκε. Αρκεί να μην είσαι κι εσύ αυτό που ήσουν όταν έφυγες. Ο Θεός το ξέρει πως τίποτα δεν άλλαξε μέσα μου. Ωστόσο, μας χωρίζει ολάκερη άβυσσος. Έτσι πιστεύεις? Θεέ μου, μα δεν το βλέπεις πως δεν έχω το δικαίωμα να σου μιλήσω όπως θέλω εγώ? Να σου πω αυτά που σκέφτομαι. Θυμάσαι τι μου ψιθύρισες η Γανά τη μέρα που έφυγα? Τι? Μην πάψεις να μ' αγαπάς. Έτσι μου είπες. Ναι, το θυμάσαι καλά. Αυτά τα λόγια δεν ξεχνούνται, Λεωνόρα. Ούτε κι εγώ το ξέχασα. Και να σκεφτείς ότι μου είχαν απαγορέψει δική μου να σου μιλάω. Κι όμως μου το πες. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί αυτό που κάποτε ήταν ναι, σήμερα να γίνει όχι? Λεωνόρα, μη, για το Θεό, μη. Πολύ καλά, κατάλαβα, Ρόμπερτ. Μπορεί και να νομίζεις πως σε αποφυλαρέσει και σου μιλάω έτσι. Ωστόσο σου ορκίζουμε πως ό,τι λέω βγαίνει απευθείας από την καρδιά μου. Πάντως ευχαριστώ που είσαι ειλικρινής. Μου δείχνεις όσο πιο καθαρά μπορείς πως το κοριτσίστικο όνειρό μου έχει τελειώσει. Έπρεπε να τελειώσει, Λεωνόρα. Ο πατέρας σου σε μια στιγμή ενθουσιασμού με έβγαλε από τη σκόνη, από την ταπεινότητα και με ανέβασε ψηλά. Ό,τι σκέφτομαι, ό,τι νιώθω μέσα μου, το χρωστάω σε αυτόν. Γι' αυτό και έπαψα πια να ορίζω τον εαυτό μου. Έγινα δούλος αυτού εδώ του σπιτιού και δεν μου επιτρέπεται να έχω φιλικές σχέσεις με την νεαρή κυρά του. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Πώς θέλεις να το καταλάβω, αφού η ίδια σου υπερηφάνεια σε διαψεύδει? Ίσως όμως αυτή η υπερηφάνεια να μου δίνει τη δύναμη να αντέχω, να υπομένω αυτή τη σκλαβιά. Και για τίποτα στον κόσμο δεν θα δεχόσω να θυσιάσεις ένα μέρος από αυτήν. Σε παρακαλώ, μη με βασανίζεις. Δεν είναι άλλωστε μονάχα αυτός ο λόγος. Λεωνόρα, τώρα που βρίσκομαι κοντά σου, είναι σαν να ξαναβρίσκω ένα κομμάτι από τη χαμένη μου πατρίδα.
Όμως θα έπρεπε να ήμουν κανένας άθλιος εγωιστής για να δώσω συνέχεια σε αυτό το αίσθημα. Εκεί κάτω, Λεωνόρα, πίσω από την αυλή του εργοστασίου ζουν οι δικοί μου. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου. Και ζουν πολύ διαφορετικά από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πολύ διαφορετικά. Ναι, Ρόμπερτ, το καταλαβαίνω αυτό. Πίστεψέ με. Δεν είναι ανάγκη να πας στις Ινδίες για να αποξενωθείς από την οικογένειά σου. Λεωνόρα, κι εσύ. Ας μην συνεχίσουμε καλύτερα. Χαίρετε και όπως είπαμε, κύριε Κόμι, θα σας περιμένουμε αύριο το μεσημέρι. Ω, να και ο νεαρός προστατευόμενός μας. Καλώς όρισες, καλώς όρισες. Ήρθες μήπως για να κανονίσουμε λογαριασμούς? Όχι, όχι. Σήμερα ήρθα μόνο για να σας υποβάλω τα σέβη μου. Τα χαρτιά μου και τα διάφορα έγγραφα δεν τα έβγαλα ακόμα από τις αποσκευές μου. Καλά, καλά, δεν υπάρχει καμιά βία άλλωστε. Τι ζητάς εδώ, Λεωνόρα? Ήρθε να χαιρετήσω τον Ρόμπερτ, πατέρα. Ναι, αλλά το ξέρεις ότι σε περιμένει η μητέρα σου. Λοιπόν, για έλα εδώ, παλικάρι μου. Έχω, ξέρεις, καλά σχέδια για το μέλλον σου. Ω, μπορείτε να τα ακούσετε κι εσείς, κύριε Κόμι. Δεν έχουμε μυστικά από εσάς. Ελάτε μαζί μου. Όχι, όχι. Νομίζω θα τον γνωρίσετε καλύτερα αν μιλήσετε μόνος μαζί του, κύριε Μίλινγκ. Θα σε περιμένω εδώ, Ρόμπερτ. Γεια σου, Ρόμπερτ. Πέρασε, νεαρέ μου. Λοιπόν, δεσποινής μου. Κύριε Κόμι, τον ακούσατε τον πατέρα μου. Δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω. Δεσποινής, δεσποινής! Τι συμβαίνει, κύριε Κόμι? Συμβαίνει πως σας θαυμάζω. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά. Κατάλαβα, ναι. Συνεννοηθήκαμε, λοιπόν? Συνεννοηθήκαμε, κύριε Κόμι. Αμα αυτή η κοπέλα είναι σπάνια και μα την αλήθεια του αξίζει του Ρόμπερτ. Πρέπει να την πάρει. Ο νεαρός μου πήρε χθες τη μικρή χορεύτρια. Έλα λοιπόν, Ούγκο, κουράγιο. Αν είναι του σπιτιού του, το Ρόμπερτ δεν θα μπορεί να... Ο χθεσινός. Εμένα ζητάτε, κύριε? Όχι, αλλά χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Με ποιον έχω την τιμή να μιλώ? Ναι, βέβαια, σωστά. Είμαι ο Κόμι Τραστ. Α, ναι. Ναι, μα τότε χρωστάμε την επίσκεψή σας στον κύριο Χάινεκε. Σίγουρα θα γνωριστήκατε στο ταξίδι. Όχι, όχι. Η γνωριμία μας είναι πολύ παλιότερη. Και εσείς θα είσαστε ο γιος του κυρίου Μίλινγκ. Ακριβώς. Με συγχωρείτε που δεν σας συστήθηκα αμέσως. Και οι δυο μας, κύριε Κόμι, είμαστε άνθρωποι του καλού κόσμου. Και ελπίζω ότι θα λησμονήσατε κιόλας στο χθεσινό βραδινό επεισόδιο. Νομίζετε? Η μικρή είναι πολύ νόστιμη. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα. Σέβομαι βέβαια το γούστο σας, αλλά κι εσείς πρέπει να σεβαστείτε το δικαίωμα προτεραιότητος. Έτσι δεν φαντάζομαι να είμαστε αντεραστέ. Οπωσδήποτε όχι. Πόσο μάλλον που ο αδελφός της κοπέλας είναι ο καλύτερος μου φίλος. Και τι σκέπτεστε να κάνετε, κύριε Κόμι? Δεν αποφάσισα ακόμα. Αν μπορέσω να τον απαλλάξω από τους φαντασιώδεις δεσμούς που νομίζει ότι έχει με την οικογένειά του και εάν με βεβαιώσετε ότι θα κόψετε κάθε σχέση με την αδελφή του, τότε ίσως να σοπάσω. Αλλιώς? Αυτό δεν αφορά πια ούτε εσάς ούτε εμένα. Είναι καθαρά υπόθεση του κυρίου Χαϊνέκε. Εκείνος θα αποφασίσει. Και φαντάζεστε ότι θα καταδεχτώ ποτέ να μονομαχήσω με έναν υπάλληλό μου? Με έναν πώς είπατε? Ναι, βέβαια. Κάντε ό,τι νομίζετε, κύριε Κόμι. Ασφαλώς. Σε όλη μου τη ζωή κάνω αυτό που νομίζω σωστό. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Χαϊνέκε είναι μαζί με τον πατέρα σας. Θα με επιτρέψετε να τον περιμένω εδώ για να τον απαλλάξω από κάθε επαφή μαζί σας. Θα σας παρακαλούσα μάλιστα αν είναι δυνατόν να αποφύγετε και να τον χαιρετήσετε ακόμα. Παρακαλώ, κύριε Κόμι. Το δωμάτιο αυτό είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ρόμπερτ, ήρθες? Τότε πηγαίνουμε, φίλε μου. Άλλωστε τελειώσαμε πια και οι κύριοι εδώ είναι άγνωστοι σε σένα, δεν τους γνωρίζεις. Μα δεν μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είστε ο κύριος Καρλ Μίλινγκ? Μάλιστα. Μα τότε δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να με γνωρίζετε κι εσείς. Τόσο πολύ έχω αλλάξει. Όχι, καθόλου. Τότε επιτρέψτε μου. Όχι, 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 Ρόμπερτ. Δεν θα δώσει το χέρι στον κύριο. Μα... Όχι. Γιατί? Ώστε. Κύριε Μίλινγκ, θα ήθελα να μου πείτε πότε θα μπορέσω να σας συναντήσω για να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Όπως βλέπετε, τώρα έχω επισκέψεις. Σε μια ώρα όμως θα είμαι στη διάθεσή σας. Τότε θα ξαναειδωθούμε σε μια ώρα, κύριε Μίλινγκ. Παιδί μου. Παναγιά μου, ξημέρωσε και ακόμα δεν πλάγιασες, Ρόμπερτ, παιδί μου. Τι είναι, τι θέλεις? Τι έχεις, Ρόμπερτ μου, γιατί φωνάζεις έτσι? Μα εσύ τρέμεις, παιδάκι μου. Να σου φτιάξω λίγο καφέ.
Ρόμπερτ, άκουσε παιδάκι μου αυτό που θα σου πει η μητέρα σου. Όταν ο άνθρωπος είναι στεναχωρημένος, πρέπει να κοιμάται για να παίρνει καινούρια δύναμη. Αχ, μητέρα, μητέρα, τι κάνατε? Εμείς, παιδάκι μου, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Τότε ποιος φταίει? Δεν ξέρω, Ρόμπερτ μου, εγώ πάντοτε τη νοιαζόμουν, τη φρόντιζα. Μέσα σε αυτό το σπίτι δεν είδε ποτέ τίποτα κακό να πεις. Πήρε το παράδειγμα από μένα. Της παράστηκα για να μην παραμελάει ούτε το σχολείο ούτε τα μαθήματά της. Όταν πήγε στην εκκλησιά για την πρώτη της μετάληψη, την έντυσα με ένα καινούριο άσπρο μεταξωτό φορεματάκι που της αγόρασα με τις οικονομίες μου. Της στόλισα και με το πέπλο που φόρεσα σαν ήμουν νύφη. Και ο πατέρας σου της μίλησε τόσο όμορφα. Μα πώς μπορέσατε, πώς μπορέσατε να ανεχτείτε τη σχέση της με αυτόν, με αυτόν τον άνθρωπο? Ίσως, παιδί μου, να μην είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα. Μα θέλεις κι άλλες αποδείξεις, μητέρα, αφού μου το ομολόγησε ο ίδιος και μάλιστα με μια κτηνώδη ειλικρίνεια. Μα και η Άλμα μήπως το αρνείται τάχα? Ή μήπως χθες που έκανα μια ευνηδιαστική επίσκεψη στο σπίτι της Λουίζας και του Μικάλσκι, δεν ήταν όλα έτοιμα για να δεχτούν τους δύο εραστές? Έκτακτη η Λουίζα μας, φροντίζει για όλα. Τους έχει ετοιμάσει μια φωλίτσα καλοστολισμένη, κομψή, στρωμένη με χαλιά, με πολυέλαιους. Η ίδια στεκόταν στην πόρτα και παραφύλαγε μήπως παρουσιαστεί κανένας ενοχλητικός. Και πληρώνεται για αυτή τη δουλειά. Πληρώνεται, μαμά! Πληρώνεται! Αχ, να τον είχα στα χέρια μου τον άθλιο. Λίγο περισσότερο θάρρος αν είχα. Ρόμπερτ! Πάντως, τον ανάγκασε να μου υποσχεθεί πως θα μου δώσει ικανοποίηση. Κατάλαβε πως ήμουν αποφασισμένος για όλα και μου έδωσε το λόγο του πως σήμερα κι όλα θα μου δώσει ικανοποίηση. Πίστεψε με, δεν ήταν μονάχα επειδή μου έλειψε το θάρρος, αλλά σκέφτηκα τι θα γινόταν για Άλμα αν τον σκότωνα. Τι θα κερδίζαμε τάχα. Εμένα δά ούτε μου πέρασε κακό από το νου μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσε η Άλμα μας να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Χριστέ μου, εσύ τρέμεις ολάκερος. Κάτσε να ανάψω φωτιά. Καμιά διέξοδος, τίποτα. Καμιά ελπίδα σωτηρίας. Η ντροπή, η ατιμία. Ντροπιασμένος και ατιμασμένος για όλη μου τη ζωή. Κάνε και φέρε το κάρβουνα. Πώς βλέπει άρα για την ικανοποίηση που μου υποσχέθηκε να μου δώσει? Μήπως σκέφτεται τάχα να την παντρευτεί? Κανονικά ούτε και αυτό θα έπρεπε να το δεχτώ. Νομίζω ότι το μόνο που μου μένει είναι η μονομαχία. Αν με σκοτώσει, τόσο το καλύτερο για μένα. Όμως τι θα απογίνουν τότε οι δικοί μου? Καλημέρα. Καλημέρα, πατέρα. Ναι, βέβαια. Έλα τώρα, άσε τη μουρμουρέ και βόηθαμε να ανάψουμε τη φωτιά. Ναι, βέβαια, τη φωτιά. Κι αν πούμε πως τον σκοτώνω εγώ, αυτή είναι ίσως η καλύτερη λύση. Όχι, ούτε κι αυτό. Δεν λύεται έτσι το πρόβλημα. Ω Θεέ μου, πως βρέθηκα εγώ βουτυγμένος μέσα σε τέτοιο βούρκο. Τι είναι, θέλεις τίποτα, παιδί μου? Ας το ναι, έμαθε για την Άλμα και δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα. Βέβαια, για την Άλμα. Εγώ πάντα το φοβόμουν εκείνο το αρχοντικό. Το ήξερα πως από εκεί θα μας έβρισκε κάποια σύμφορα. Αχ, μην λες, γέρο μου. Σπαράζεται η καρδιά να τους βλέπω έτσι. Όχι, δεν κλαίω εγώ. Εγώ είμαι άντρας. Είμαι ο νοικοκύρης του σπιτιού και ξέρω τι θα κάνω. Μη σας νοιάζει που είμαι σακάτης. Ξέρω κι εγώ να υπερασπίζω την τιμή μου με το δικό μου τον τρόπο. Θα την τιμωρήσω. Θα την καταραστώ και η κατάρα του πατέρα πιάνει. Έλα τώρα, ησύχασε. Πώς να ησυχάσω? Ξέρεις τι θα πει να χάνεις την τιμή σου? Η τιμή μας είναι εδώ μέσα. Ξέρω τι θα κάνω. Θα τη διώξω. Θα την πετάξω στο δρόμο. Για να χαθεί τελείως. Άστονε, δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Μητέρα, δεν πάει να δεις τι κάνει η Άλμα. Θα φοβάται ίσως να έρθει μέσα. Μπα, μάλλον θα κοιμάται. Θα κοιμάται? Άλμα! Ίσως δεν κάναμε καλά που την αφήσαμε μόνη. Κάτσε να δω από την κλίδα ρότρυπα. Δεν το είπα εγώ πως κοιμάται? Μα μπορεί και κοιμάται. Άντε λοιπόν, θα σηκωθείς καμιά ώρα, παλιοκόριτσο. Σήκω αμέσως, κακομήρα μου, να δεις τι σε περιμένει. Μπαμπά, μαμά, σας παρακαλώ να τις φερθείτε με καλοσύνη. Η μεγάλη αυστηρότητα δεν έχει πάντα καλά αποτελέσματα. Αγόρι μου, εσύ είσαι πιο μυαλωμένος από εμάς τους γέρους, αλλά έννοια σου. Και ξέρω τι θα κάνω από εδώ και μπρος. Θα την κλειδώσω μέσα στο σπίτι και δεν θα βγαίνει έξω ούτε για να πάρει ανάσα. Θα τη μάθω εγώ να δουλεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να κάνει τη λάντζα όπως κάνουν όλα τα νοικοκυρωμένα κορίτσια της τάξης μας. Κι αν ξεφύγει καμιά νύχτα. Ας δοκιμάσει να φύγει. Θα κλειδώνω την οξόπορτα και θα φυλάγω το κλειδί κάτω από το προσκεφάλι μου. Ναι, οπωσδήποτε έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά η Άλμα. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλοι περισσότερο φταίχτες. Η αδερφή της, να πούμε, η Λουίζα που έκανε τη μεσήτρα. Μια για πάντα θα κόψετε κάθε επαφή ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες. Στο κάτω-κάτω η Άλμα είναι ακόμα κοριτσάκι και δεν ήξερε τι έκανε. Όμως οι άλλοι,
Απαιτώ να τιμωρηθεί και αυτή αυστηρότατα. Απαιτώ να κλείσετε για πάντα την πόρτα του σπιτιού σας στη Λουίζα και στον άντρα της. Άκουσες, γυναίκα? Θυμάσαι που σου τα έλεγα κι εγώ πως αυτοί οι δυο δεν είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά βέβαια, βέβαια, ό,τι λέω εγώ είναι ανόητο. Είναι κουβέντες ξεμοραμένου. Έπρεπε να έρθει ο Ρόμπερτ από τις Ινδίες να μας το πει για να βάλεις μυαλό. Σαν πως έδειξες και ποτέ σου στοργή και ανθρωπιά για τον καημένο το γέρος. Πατέρα, ξέχασέ τα τώρα αυτά. Τώρα έχουμε άλλα στο νου μας. Ναι, και να το ξέρετε, η Λουίζα είναι πολύ μούτρο. Αυτή, άμα δει λεφτά, πουλάει και την ψυχή της. Μήπως και αυτή, παιδί μου, δεν είναι? Εγώ δεν τα ξεχωρίζω τα παιδιά μου. Όλα το ίδιο τα αγαπώ. Ακόμα και όταν δεν αξίζουν, τα αγαπάς? Τότε τα αγαπώ ακόμα περισσότερο. Πάψτε η άλμα. Τι ήταν αυτό που μας έκανες, κόρη μου? Ε, γιατί? Έτσι πληρώνουν τους γονιούς τους τα καλά κορίτσια? Τι θα κάνεις τώρα, φουκαριάρα μου, ε? Τι θα απογίνουμε όλοι μας? Άντε τώρα. Σύρε να πάρεις τη σκούπα και το φαράσι να σκουπίσεις εδώ μέσα. Εγώ θα της πω, κοιτάξε με καλά, είμαι ο γέροντας πατέρας σου, ο τιμημένος. Έτσι θα της πω. Έφερα τη σκούπα, μητέρα. Καημένη μικρούλα, πώς μπόρεσε? Φαίνεται όμως μετανιωμένη. Μπρος, δούλευε. Στάσου, γυναίκα. Άλμα, κόρη μου, έλα λίγο εδώ. Εδώ είπα. Μη με δίνεις, παπά, μη με δίνεις. Όχι, τι θα βγαίνει? Άλλωστε με το ξύλο δεν βγαίνει τίποτα. Ένα μόνο θέλω να σου πω, πως εγώ είμαι ένας τίμιος γέροντας και πως η τιμή του ανθρώπου φωλιάζει εδώ, μέσα εδώ. Ξέρεις λοιπόν τι θα σου δώσω τώρα, ε? Ξέρεις? Την κατάρα μου! Αυτό ήτανε. Άντε, παράταμε. Πως? Αυτή είναι η απάντησή σου? Τώρα θα δεις. Άστινε λοιπόν, γέρο μου, δεν βλέπεις πως έχει δουλειά το κορίτσι? Τι μπαίνεις εσύ στη μέση, γυναίκα? Δεν με αφήνετε δηλαδή να καταραστώ ετούτο το ανάξιο παιδί μου? Καλέ, άσε τώρα τα παχιά λόγια. Αυτά είναι καλά για τα μυθιστορήματα. Για ακούστε, νομίζω πως είναι καιρός να σταματήσει αυτό το αηδιαστικό θέαμα, αυτή η αηδιαστική ιστορία. Σας παρακαλώ να με αφήσετε μόνο με την Άλμα και πηγαίνετε λίγο να ντυθείτε. Γιατί θεωρώ πως θα έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί. Έλα, γέρο, δεν άκουσες τι μας είπανε? Ώστε, δεν με αφήνουν να δώσω την κατάρα μου στο ελεηνό, στο διεφθαρμένο παιδί μου. Τώρα που μείναμε μόνοι οι δυο μας, θα την καταλάβω καλύτερα και θα δω τι πρέπει να κάνω. Άλμα, έλα εδώ κοντά μου. Δεν μπορώ, Ρόμπερτ. Η μαμά μου είπε να σκουπίσω το δωμάτιο. Καλά, θα γίνει και αυτό. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε χτυπήσω, ούτε και θα σε καταραστώ. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη στη ζωή. Έχεις έναν αδελφό που είναι ο καλύτερός σου φίλος. Θα σε φροντίζει, θα σε προσέχει. Θα σου είναι πιστός και θα σε κρίνει πάντα με καλοσύνη και ποιητεία. Είσαι πολύ καλός. Όχι, όχι, μην πέφτεις στα γόνατα, Άλμα. Έλα, έλα, κάθισε εδώ. Έλα, κάθισε εδώ στο σκαμνί. Έλα, σήκωσε τώρα το κεφάλι σου. Θέλω να με κοιτάς στα μάτια. Δεν θέλεις? Καλά, καλά, δεν πειράζει. Κλάψε αν θέλεις. Πρέπει να κλάψεις πολλές μέρες και πολλές νύχτες, παιδί μου, για να δεις πώς σε κατάντησαν. Και τώρα, λέγε, πες μου, το νιώθεις πως από εδώ και μπρος πρέπει να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή στη μετάνοια? Ναι, το νιώθω. 10 ολάκερα χρόνια εκεί κάτω στην ξενιτιά, στις μακρινές χώρες, έπλαθα τα καλύτερα όνειρα για σένα, Άλμα. Τώρα δεν θα μου φτάσουν 20 χρόνια για να ξεχάσω αυτή τη συμφορά που σε βρήκε. Μα ύστερα από 20 χρόνια, εγώ θα είμαι πια γριά. Γριά? Και τι σημασία μπορεί πια να έχει για σένα αν θα σε γριά ή νέα? Για μας τους δυο, αφού μοιράζομαι κι εγώ μαζί σου την τροπή σου, για μας τους δυο δεν υπάρχει πια ούτε νιώτη ούτε τίποτα. Ω Θεέ μου, τι είναι αυτά που λες? Μη φοβάσαι. Όμως θα μείνω κοντά σου, αδελφούλα μου. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Θα πάμε να κρυφτούμε στις ερημιές, όπως τα γρίμια που τα κατατρέχει η κακία του κόσμου. Γιατί κατατρεγμένοι είμαστε κι εμείς από τους ανθρώπους που μας παράξανε την καρδιά μας. Έννοια σου όμως, θα σταθώ εγώ δίπλα σου και κάποτε θα τα ξεχάσουμε όλα. Άλμα. Ναι, Ρόμπερτ. Τον αγαπάς πολύ, ε? Πάρα πολύ. Ποιον, καλέ? Ποιον? Εκείνον. Α, ναι. Μέσα σου νιώθεις πως αν το χάσεις θα πεθάνεις? Δεν είναι έτσι? Καλέ, άντε από εκεί που... Τότε μη φοβάσαι. Θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Με το καιρό μαθαίνει κανείς να ξεχνάει. Και πρώτα απ' όλα θα αρχίσεις να εργάζεσαι. Εννοώ σοβαρά, γιατί όπως καταλαβαίνεις η μουσική και τα τραγουδάκια πάνε πια. Έμαθες την τέχνη της μοδίστρας. Θα βρεις κάπου δουλειά. Όχι βέβαια στο ίδιο ατελιέ, εκεί που σου μάθαν οι φίλες σου τον κακό δρόμο, αλλά. Να ξέρεις τι κακά που είναι εκείνα τα κορίτσια. Άλμα, ναι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κατηγορούμε τους συνανθρώπους μας και πολύ λιγότερο εσύ. Αν θέλουν να έρθουν μαζί μας και οι γέροι μας, τόσο το καλύτερο. Θα μένουν κοντά μας. Θα τους καλοκοιτάζουμε και οι δυο μαζί. Φυσικά εσύ θα φροντίζεις και για τον οικογυριό, θα τους περιποιείσαι και όσο να είναι, γέροι είναι. Θα έχουν τις ιδιοτροπίες τους. Θα τις ανέχεσαι γιατί είναι γονεί μας. Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε αυτό που λέω? Αφού το θέλεις εσύ. Όχι, δεν φτάνει να το θέλω μόνο εγώ. Πρέπει να το δεχτείς και εσύ μόλις σου την καρδιά. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα.
Λοιπόν, σε ξαναρωτάω. Θέλεις? Ναι. Από αύριο. Από αύριο θέλω. Γιατί από αύριο και όχι από σήμερα? Γιατί σήμερα. Τι πρόκειται να γίνει? Θα με συγχωρέσεις να σου το πω. Καλά. Λέγε και βλέπω. Ναι. Να, θα ήθελα να πάω για τελευταία φορά στο χορό της όπερας. Φώναξε τους γονείς μας. Δηλαδή, δεν θα με αφήσεις να πάω. Ούτε για μια τελευταία φορά να διασκεδάσω λιγάκι. Μα στο Θεό σου, Άλμα, καταλαβαίνεις τι λες? Ναι, και πολύ καλά μάλιστα. Δεν είμαι δα καμιά ανόητη για να μην ξέρω τι λέω και τι κάνω. Εγώ δεν σου μοιάζω που χάλασες τον κόσμο, λες και μας βρήκε καμιά συμφορά. Σ' αρέσει δηλαδή να μας βλέπεις κλεισμένους εδώ μέσα σε αυτό το μπουντρούμι? Σ' αρέσει? Σε ρωτώ γιατί. Μήπως κι εγώ δεν είμαι νέα? Δεν λαχταρώ να φορέσω ένα όμορφο φόρεμα, να χορέψω, να γελάσω, να μπω στον καλό κόσμο? Θέλω να ανέβω, να γίνω καλύτερη. Δεν το καταλαβαίνεις? Το νιώθω μέσα μου σαν ανάγκη να κάνω πιο όμορφη τη ζωή μου. Ο Κάρλ, αν θες να ξέρεις, μου φέρθηκε πολύ καλά. Δεν έμαθα τίποτα κακό κοντά του, ούτε ένα άσχημο λόγο. Αυτά τα έμαθα εδώ μέσα, στο σπίτι μας. Γι' αυτό και θέλω να φύγω από εδώ. Και μια που φτάσαμε εδώ, σου λέγω πως θα φύγω μόνη μου. Δεν σε έχω ανάγκη. Δεν σε χρειάζομαι για να με φροντίζεις και να με προσέχεις. Μια νέα σαν και μένα δεν χάνεται ποτέ της. Χώνεψε το επιτέλους. Φώναξε τους γονείς μας. Να τους ρωτήσω πρώτα και αν θέλουν. Πηγαίνω. Ώστε αυτή είναι η αδελφή μου. Αυτός είναι ο άγγελος που είχα πλάσει μέσα μου. Μα τι ανόητος, τι τρελός αισθηματίας που είμαι. Σκέψου πως είχα αρχίσει να βλέπω με κάποια μελαγχολική ποίηση αυτή τη βρωμιά. Όχι, όχι, αυτή η σαπίλα δεν είναι έργο του εραστή της, του Κάρλ. Όχι, η σαπίλα υπήρχε μέσα της, μέσα στο αίμα της. Τώρα όμως αντίο συναισθηματισμοί. Θα δράσω όπως νομίζω εγώ. Στην ανάγκη θα μεταχειριστώ και βία. Αλλιώς χάθηκαν όλα. Τέτοια ξεσηποσιά δεν ματάγινε. Η χωρή δεν είναι για τα φτωχά κορίτσια. Από εδώ και μπρος θα κάθεσαι στο σπίτι. Όταν έλεγα ότι πρέπει να της δώσω την κατάρα μου, τα βλέπετε πως είχα δίκιο. Άλμα, πήγαινε έξω. Θέλω να μιλήσω με τους γονείς μας. Και μη στέκεσαι έτσι, μισοτσίτσιδη. Πήγαινε να ρίξεις κανένα ρούχο στην πλάτη σου. Να εκείνο το σταχτή που σου μπάλωσε. Εκείνο που ήταν όλο τρύπες, την παλιατσούρα. Αρκετά! Πήγαινε έξω! Και για τιμωρία σου δεν θα πιείς ούτε καφέ. Έλα, άσε τις κλάψεις τώρα. Ο καφές σου είναι στην κουζίνα πάνω στη σόμπα. Ακούστε, αγαπητοί μου γονείς. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το πάρετε. Ωστόσο είναι ανάγκη να γίνει μια βασική αλλαγή στη ζωή σας. Όχι. Τι θα ακούσουμε πάλι? Δυστυχώς κατάλαβα πως η Άλμα θα χαθεί τελείως αν συνεχίσει να ζει εδώ. Πρέπει να πάει κάπου μακριά. Κάπου όπου τίποτα δεν θα της θυμίζει τη ζωή της των τελευταίων χρόνων. Ναι, αλλά έτσι γεννιέται το ερώτημα τι θα απογίνετε εσείς. Δεν μπορώ να σας αφήσω εδώ στα χέρια του Μικάλσκι. Αυτός είναι ικανός να πουλήσει και τη μητέρα του ακόμα. Κοντολογής, πρέπει να έρθετε κι εσείς μαζί μας. Πού? Στις Ινδίες? Δεν έχει σημασία που. Μπορεί και στις Ινδίες. Ο Τράστ έχει υποκαταστήματα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα διαλέξουμε ένα από αυτά. Ναι, αν είναι να φύγουμε, εγώ προτιμώ να πάμε στις Ινδίες και αμέσως μάλιστα. Θα χάσω το νου μου. Καταλαβαίνω πως σας είναι δύσκολο. Ωστόσο, μην τρομάζετε και προπαντός μην απελπίζεστε. Δεν είναι και τόσο άσχημη η ζωή στα τροπικά μέρη. Μπορεί κανείς να ζήσει αρκετά καλά. Πάντως καλύτερα από εδώ. Ναι. Ύστερα, εκεί θα έχετε και οι υπηρέτες. Διάβολο. Θα έχετε δικό σας σπίτι. Και χουρμάδες. Όσους τραβάει η ψυχή σας. Και όχι μόνο χουρμάδες, και άλλα ωραία φρούτα. Δεν είναι έτσι, Ρόμπερ? Μα φυσικά. Και από ό,τι άκουσα, όλα εκεί είναι σχεδόν τζάμπα. Θα έχουμε και παπαγάλους και μαϊμούδες όπως βλέπουμε στο ζωολογικό κήπο. Λοιπόν, τι λέτε? Δέχεστε? Τι λες και εσύ, γέρο μου? Ας είναι. Θα έρθουμε κι εμείς μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Δόξα να έχει ο Θεός που τους έπεισε τόσο εύκολα. Ωραία, λοιπόν. Θα ρω πως μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Που έχετε πένα και χαρτί? Μέσα στο δωμάτιο της Άλμα. Και τώρα είμαι πολύ περίεργος να μάθω ποια είναι αυτή η λαμπρή ικανοποίηση που μου υποσχέθηκε ο νεαρός Μίλινγκ. Φυσικά, ό,τι για να μου προσφέρει, εγώ θα τα αρνηθώ. Όπως επίσης θα αρνηθώ να μονομαχήσω μαζί του. Τώρα, βέβαια, θα με πούν δειλό και άνανδρο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα σκεφτούν αυτοί οι κύριοι για μένα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω το ψωμί της οικογένειάς μου. Ρόμπερτ, επάνω στο γραφείο έχει, παιδάκι μου, και πένα και χαρτί και μελάνι. Θα γράψεις εκεί ή θέλεις να σου τα φέρω εδώ? Όχι, θα γράψω μέσα, μητέρα. Αν ο γιος του κυρίου Μίλινγκ στείλει κανένα ή αν καταδεχθεί να μας έρθει ο ίδιος, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε αμέσως. Στις Ινδίες.
Άκου να μας πάρει και εμάς γέρους ανθρώπους στην άκρη του κόσμου. Οχ, ακούς, τώρα καλά την έχουμε. Τι, ποιος είναι πάλι? Δεν τους άκουσες, η Λουίζα με τον Μικάλσκι. Αυτοί μας έλειπαν. Ας έρθουνε κι αυτοί να δουνε τι τους περιμένει. Εμπρός. Γεια σας. Ώστε έτσι, αυτά κάνετε εσείς οι δυο πίσω από τις πλάτες μου. Έξω, έξω από το σπίτι μου. Αχ, καλέ, τι κρύο είναι αυτό, ψόφο κάνει έξω. Για δείτε τι σας έφερα. Α, ξέρετε τι έχει μέσα αυτό το μπουκάλι, έξοχο πράγμα, πρώτη ποιότητα. Ελάτε, δεν είναι ώρα για τέτοια, δυστυχώς πρέπει να σας διώξουμε. Γιατί, τι κάναμε? Δεν καταλαβαίνετε, ο Ρόμπερτ. Και εγώ νόμισα πως είχες να μας πεις τίποτα το σοβαρό. Πάψτε λοιπόν, είναι μέσα στο δωμάτιο της Άλμα. Α, τον κακομοίρη τον πατέρα, κοίταξέ τον. Καλά, αυτό τρέμει από το φόβο του. Σπουδαίος κύριος ο Ρόμπερτ σας. Να τον χαίρεστε. Σαν δεν ντρέπεται να τρομάζει γέρους ανθρώπους ο χαμένος. Δεν είναι καθόλου χαμένος. Είναι καλό παιδί και φροντίζει για το καλό μας. Και θέλει να μας πάει στις Ινδίες. Τι έκανε, λέει? Μάλιστα στις Ινδίες. Μα γιατί? Ξέρω κι εγώ. Γιατί η Άλμα ήθελε να πάει στο χορό της όπερας. Καλέ, αυτός είναι τρελός για δέσιμο. Στα καλά καθούμενα. Να αφήσουμε το σπιτάκι μας, τα επιπλάκια μας. Και εμάς φυσικά θα μας αφήσετε δωνά. Και τι θα τα κάνετε τα έπιπλα, θα τα πουλήσετε? Βέβαια, αν μπορούμε, ας κάνουμε κι αλλιώς. Τώρα που ήρθε αυτός, αλλάξανε τα πράγματα. Ή θα πάμε μαζί του που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε, ή θα μείνουμε εδώ και θα μας έχετε στην καμπούρα σας. Α, αυτό μας έλειπε. Εμείς καλά-καλά το δικό μας το ψωμί δεν μπορούμε να βγάλουμε. Ο κύριος Μίλινγκ. Ο κύριος Μίλινγκ. Καλημέρα σας, καλοί μου άνθρωποι. Εδώ είναι ο γιος σας. Μάλιστα, κύριε. Ρόμπερτ! Πα, Χριστός και Παναγιά. Αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του. Πρέπει να ξέρετε, κύριε, πως όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Ρόμπερτ! Ήρθε, παιδί μου, ο κύριος σύμβουλος, ο κύριος Μίλι, τα αφεντικό σου. Μπα, πού να πάρει είδηση. Είναι τόσο κουρασμένος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην μπαίνετε στον κόπο να τον ξυπνήσετε, τόσο το καλύτερο. Τότε κλείσε την πόρτα, γυναίκα. Δεν μας είπε να τον φωνάξουμε. Αν θα ερχόταν ο γιος του κυρίου Μίλινγκ. Τώρα όμως ήρθε ο ίδιος ο κύριος Μίλινγκ. Μου μυρίζονται λεφτά. Αρκετά καλοβαλμένο το έχετε το σπιτάκι. Κοπιάστε να καθίστε εδώ, στην πολυθρόνα. Μπαμπα. Βλέπω και μεταξωτή πολυθρόνα. Μάλιστα, με την άδειά σας είναι όλο μέταξη. Και φυσικά θα σας την έκαναν δώρο. Σχεδόν. Ο γιος μου. Το βρήκατε. Μπορείστε. Το παλιόπαιδο. Λοιπόν, ήρθα για να σας πω ότι ο γιος σας δεν φέρθηκε καθόλου καλά προς το παιδί μου. Ομολογώ ότι περίμενα πως θα δείχνει περισσότερη ευγνωμοσύνη προς την οικογένειά μου. Επειδή λοιπόν με απογοήτευσε, τον απολύω από τις επιχειρήσεις μου και πέστε του ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα θα περιμένω να μου φέρει αναλυτικό στους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων μου. Ο γιος μου θα λυπηθεί πολύ όταν το μάθει. Πρέπει να ξέρετε, κύριε σύμβουλε, ότι ο γιος μου σας αγαπάει πολύ. Σας αγαπάει και σας σέβεται σαν πατέρα. Έτσι. Χαίρομαι που το ακούω, καλοί μου άνθρωποι. Δεν ήρθα όμως γι' αυτό. Έχετε μία κόρη. Στις διαταγές σας, κύριε. Τι θέλεις εσύ? Κόρη, δεν είπατε? Εγώ είμαι η κόρη. Με συγχωρείς, αλλά δεν εννοούσα εσένα. Η κοπέλα ονομάζεται Άλμα. Μάλιστα, Άλμα. Και μάλιστα είναι ένα πολύ καλό και νόστιμο κορίτσι. Βέβαια, βέβαια. Έχει ένα σωρό χαρίσματα η θηγατέρα μας. Τώρα μάλιστα μαθαίνει και μουσική. Μπράβο. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι ωραίο πράγμα να ακούς γονείς να μιλάνε με καλά λόγια για τα παιδιά τους. Να είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα παιδιά τους. Όμως υπάρχει κάτι που με ενόχλησε τρομερά όταν το έμαθα. Φαίνεται πως η κόρη σας επωφελήθηκε από τη φιλοξενία που σας προσφέρω 17 χρόνια τώρα και δημιούργησε έναν ερωτικό σύνδεσμο με το γιο μου. Ειλικρινά, αυτό δεν το περίμενα. Μα κύριε σύμβουλε. Δεν τελείωσα. Επειδή επιθυμώ να κόψω κάθε σχέση ανάμεσα στη δική σας και στη δική μου οικογένεια, σκέφτηκα να σας προσφέρω για αποζημίωση ένα ποσό, το οποίο θα μοιραστείς με την κόρη σου Άλμα, αγαπητέ μου Χαϊνέκε. Το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Τα μισά θα κρατήσεις εσύ και τα άλλα μισά θα είναι κατά κάποιον τρόπο η πρίκα της κοπέλας, αν παρουσιαστεί κάποιος και θελήσει να την παντρευτεί. Μέχρι τότε φυσικά η τόκη θα είναι δική σου, Χαϊνέκε. Λοιπόν, τι λες? Είμαστε σύμφωνοι? Πες ναι, πες ναι. Εγώ... Το ποσό που καθόρισα είναι, όπως σας είπα, αρκετά μεγάλο για να θεωρηθεί και σαν εξαγορά. Με δύο λόγια βρήκα αυτόν τον τρόπο για να εξαγοράσω μια υπόσχεση που αναγκάστηκε να δώσει ο γιος μου στο γιο σας. Το ποσό αυτό είναι... 50.000 μάρκα. 50.000. Χριστέ μου, στα αλήθεια το λέτε αυτό, κύριε Μίλινγκ? Πού να πάρει ευχή, φαίνεται πως πολλά τους έδωσα.
Λοιπόν, 40.000 μάρκα. Δέχεστε? Μια στιγμή. Θα ρω πρωτήτερα, μας είπατε. Πες γρήγορα, τον πες γρήγορα για να τα κατεβάσει κι άλλο. Δεν το χωράει ο νους μου, κύριε σύμβουλε, και 40.000 που είπατε. Και αυτές είναι για μας. Τι να σας πω τώρα. Καλέ, υπάρχουν τόσα χρήματα. Για να δω, τα έχετε μαζί σας. Όχι, όχι, όχι. Θα σου δώσω όμως μια επιταγή στο όνομά σου και όποτε θέλεις θα περάσεις από το ταμείο για να πληρωθείς. Και ποιο ταμείο, πετάξτε τον όξο αυτό τον παλιό γερο. Ξέρετε τι μούτρο είναι αυτός ο ταμείας με εμάς τους φτωχούς. Μια στιγμή να σας δώσω την επιταγή. Να υπογράψω εδώ. Ορίστε. 40.000 μάρκα. Ψυχή μου. Όλο κι όλα. Ο κύριος σύμβουλος είναι πάντα κουβαρντάς. Μπορώ να σας φίξω το χέρι? Δεν είναι απαραίτητο. Μια λέξη ακόμα. Αύριο το απόγευμα θα έρθουν εργάτες δικοί μου να αναλάβουν την μετακόμιση. Σας δίνω διορία μέχρι το βράδυ για να μου αδειάσετε το σπίτι και δεν θέλω να ξανακούσω να γίνεται λόγος για σας. Α, αυτό να μην το ξαναπείτε, κύριε σύμβουλε, να μην το ξαναπείτε. Ελπίζω εμένα τουλάχιστον να μου επιτρέπετε να σας βλέπω ποτέ. Εγώ μια φορά θα το ήθελα πολύ. Γιατί δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Εγώ είμαι τιμημένος γέροντας. Είμαι καλό ανθρωπάκι. Πώς, βέβαια, δεν αμφιβάλλω. Αντίο σας λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι. Θεέ μου, τι βρώμο οικογένεια. Γυναίκα, σωθήκαμε. 40.000 μάρκα. Εσύ, γαμπρέ μου, για κάτσε λίγο παραπέρα. Καλά είσαι εκεί. Κάτσε να διπλώσω την επιταγή. Να τη βάλουμε και στην τσέπη μας. Εντάξει, τώρα μπορείς να πλησιάσεις και εσύ. Σου επιτρέπω και να μ' αγκαλιάσεις. Καλέ, θα μου στρίψει από τη χαρά μου. Τώρα πια δεν φαντάζομαι να πάτε στις Ινδίες, Και τι δουλειά έχουμε στις Ινδίες? Τρελάθηκες. Α, να δούμε όμως τι θα πει και ο Ρόμπερτ. Αχ, ο Ρόμπερτ, αλήθεια τον ξεχάσαμε. Νομίζω πως είναι καλύτερα να τον αφήσεις να κοιμηθεί. Ας τον, έχει καιρό να το μάθει. Γιατί να μην του το πω τώρα? Α, μια άλλη φουκαριάρα που είναι στην κουζίνα και δεν ξέρει τίποτα. Το καημένο το κοριτσάκι μου. Ακούστε, θα της κάνουμε έκπληξη. Γυναίκα! Τι βλέπουνε τα μάτια μου? Αυτή στολίστηκε του καλού καιρού. Κύριε Λέισον. Μπα, τι λούσα είναι αυτά. Για έλα έξω εσύ. Να με αφήσετε ήσυχη και να μην με σκοτίζετε. Είπα έξω γρήγορα. Κόπαλα, για να δω πώς μου πάει. Θα το βγάλω αμέσως. Τι όμορφο που είναι. Καλέ, θα είναι το φόρεμα εκείνης της Ινδής πριγκιπέσας που της δώσαν. Καλέ, τι όμορφο που είναι εμένα το κορίτσι μου. Σωστό αγγελούδι. Μη χειρότερα. Τι πάθετε? Δεν είστε πια θυμωμένοι μαζί μου? Θυμωμένοι? Πώς και βέβαια είμαστε. Αλλά σκεφτήκαμε για τελευταία φορά να σε συγχωρέσουμε. Τι λέτε κι εσείς? Έλα να καθίσεις. Όχι εκεί. Όχι εκεί, παιδάκι μου, εδώ στην πολυθρόνα. Στην πολυθρόνα? Γιατί, τι έγινε? Κάτι έγινε. Δηλαδή, μπορώ απόψε να πάω στο χώρο της όπερας? Να πάω, γιατί να μην πας? Γιατί, τι θα πει ο Ρόμπερτ? Μα, το πουλάκι μου. Εγώ λέω να πάω αμέσως μέχρι το ταμείο να τακτοποιήσω εκείνο το ζήτημα. Για κάτσε να ανοίξουμε το κονιάκ που σας έφερε. Κάτσε να το βρέξουμε για να μας πάει γούρι. Άλμα, φέρε γρήγορα ποτηράκια. Καλή, αφήστε το κορίτσι να ξεκουραστεί λιγάκι. Πηγαίνω εγώ. Τι έλεγες πρωτύτερα για το Ρόμπερτ? Κάτσε και θα δεις. Μη μου πεις ότι θα θυμώσει που έπεσε στους γέρους τους γονιούς του τέτοιο λαχείο. Εβίβα το κρασάκι μας, εβίβα το κρασί μας. Σιγά καημένε, δεν είναι ανάγκη και να χαλάμε τον κόσμο. Σου, θα ρω πως ξύπνησε. Κύριε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πρόποση. Στην υγειά της Άλμα που είναι το τυχερό κορίτσι του σπιτιού μας. Στην υγειά του αρχοντικού που του χρωστάμε τόσα πολλά. Να ζήσουνε οι μήλοι. Να ζήσουνε! Ζήτω! Ρόμπερτ! Καλώς το κουνιαδάκι μου. Πατέρα, θα ήθελες να μου εξηγήσεις τι γυρεύουν μέσα στο σπίτι μας αυτοί οι δύο άνθρωποι? Έλα τώρα, Ρόμπερτ, παιδί μου, μην είσαι τόσο ξεροκέφαλος. Έτσι είναι, γέ μου, τι θα βγει τάχα να τα χαλάσουμε με τους δικούς μας? Και η Λουίζα αίμα μας είναι. Άλμα, τι είναι αυτά? Ποιος σου έδωσε την άδεια να φορέσεις αυτό το φόρεμα? Άκουσε, παιδί μου, εγώ δεν τρελάθηκα τώρα στα γεράματα να τρέχω στις Ινδίες. Προτιμώ να καθίσω στον τόπο μου και να τραγανίσω τα ωραία μου λευτούδάκια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα τι έγινε εδώ μέσα? Εμπρός, Χάινε, και μίλα λοιπόν, τι κάθεσαι και χάσκεις? Σε σένα έδωσε το χαρτί. Το χαρτί?
Ποιος έδωσε, τι χαρτί? Άκουσε, παιδί μου, στη ζωή ο κάθε άνθρωπος έχει μια ορισμένη αξία. Άλλος την κρύβει κάτω από το μετάξι και τα γουναρικά, άλλος κάτω από τα κουρέλια. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να κρίνουμε τον άλλο με την αξία του. Μα θα μου πείτε τέλος πάντων τι έγινε εδώ μέσα. Θα σου το πω και είναι μάλιστα πολύ απλό. Τι με κοιτάς έτσι, βρε γυναίκα? Ναι, Λοιπόν, δεν έχω πια την ανάγκη σου και από εδώ και μπρος θα κάνω ό,τι μου γουστάρει. Γιατί δεν του εξηγείς καλύτερα τι έγινε? Λοιπόν, με δύο λόγια. Ήρθε και μας βρήκε ο ίδιος ο κύριος Μίλινγκ. Και γιατί δεν με ξυπνήσατε? Πρώτον, γιατί δεν ήρθε ο γιος, αλλά ο πατέρας Μίλινγκ. Και εσύ μας είπες να σε ξυπνήσουμε αν θα ερχόταν ο γιος. Ο γιος είναι δικός σου φίλος και μπορείς να το δέχεσαι εσύ. Ο γέρος είναι δικός μου φίλος και το δέχτηκα εγώ. Συμφωνήσαμε μάλιστα να βλεπόμαστε κάπου. Και όπως είπα και πρωτήτερα, από εδώ και μπρος θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Δεν θα αφήνω το γιο μου να με σέρνει από τη μύτη. Καλά τώρα, μην συγχύζεσαι. Σιωπή. Βλέπεις ότι μιλώ στο γιο μου και του εξηγώ την κατάσταση. Είμαι ο αρχηγός της οικογενείας και θέλω να το καταλάβετε όλοι μια για πάντα. Καλά σας λέει. Μιλήσατε καθόλου για την Άλμα? Πρώτα μιλήσαμε για σένα. Και αν θες να ξέρεις περισσότερες λεπτομέρειες, μάθε πως έδιωξε από τη δουλειά του. Φέρθηκες, λέει, πολύ άσχημα στο γιο του. Περίμενε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη από σένα, έτσι λέει ο άνθρωπος. Και σαν πως να μην έχει άδικο, κι εγώ συμφωνώ μαζί του. Εσύ συμφωνείς μαζί του? Ναι, εγώ, ο γέρος και τιμημένος πατέρας σου. Θα ρίξω ότι μου αρέσει τώρα που θα γυρίζεις στους δρόμους και όλοι θα λένε ότι το αφεντικό σου σε έδιωξε από τη δουλειά, ε! Και κοίτα μέχρι τις 4 να πας να του δώσεις λογαριασμό για τις δουλειές του εκεί κάτω, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι σε περιμένει. Ας μιλήσουμε πιο καλά για την Άλμα. Σας έδωσε καμιά ικανοποίηση? Αμέ, την καλύτερη που υπάρχει. Δηλαδή, σας πρότεινε γάμο? Γάμο? Τι γάμο? Να παντρέψει το γιο του με την Άλμα μας. Σούστριψε, παιδάκι μου. Τότε δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι αυτή η πρόταση που τη βρήκατε τόσο θαυμάσια? Σκύψε να σου πω στα αυτή. 40.000 μάρκα. Μη μου πεις ότι δεν είναι χουβαρντάς ο άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω τι ανάγκη μας είχε? Χρήματα! Σας έδωσε χρήματα! Και να δεις που το φοβόμουν. Χρήματα! Μάλιστα, τα έχω μάλιστα εδώ, στη μέσα τσέπη για σιγουριά. Θέλεις να πεις ότι τα δέχτηκες? Μα τι λέει ετούτος? Σου πρόσφερε λεφτά και εσύ τα δέχτηκες. Μητέρα! Είναι αλήθεια, μητέρα. Σας έδωσε λεφτά και εσείς τα πήρατε. Τι να κάνουμε, γέ μου, είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Παιδί μου, άκουσε τη συμβουλή της μάνας σου. Δεν κάνει ο άνθρωπος να είναι ακατάδεκτος, γιατί όποιος κλωτσάει την τύχη του, πεθαίνει στην ψάθα. Μαμά, δεν είναι το χειρότερο στη ζωή ενός ανθρώπου το να πεθάνει στην ψάθα? Χίλιες φορές το προτιμώ να πεθάνω στον δρόμο σαν το σκυλί. Όμως για το Θεό, για το Θεό, δώστε πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους τα χρήματα. Ο Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν σας κατηγορώ και τα καταλαβαίνω όλα. Είστε φτωχοί, ζείτε μια ζωή στερημένη και βασανισμένη. Φοβάστε μήπως αύριο σας λείψει και το ψωμί ακόμα. Και αυτή η αγωνία θολώνει το μυαλό και τη σκέψη σας. Σας τύφλωσε το χρήμα, έχετε δίκιο. Όμως πιστέψτε με, όταν περάσει λίγος καιρός και ηρεμήσετε, όταν τα ξανασκεφτείτε όλα με ησυχία, θα γανακτήσετε. Θα γανακτήσετε. Και αντί για την ευτυχία που περιμένετε, θα δείτε μονάχα ιδία για τον ίδιο σας τον εαυτό. Η αηδία. Η αηδία με πνίγει. Παιδί μου, με τρομάζεις. Αυτός είναι ο γιος μου. Ακούστε, μη θαρείτε πως θα χάσετε να με ακολουθήσετε. Κοιτάξτε με. Κάτι έχω μάθει κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια που έλειπα. Είμαι γερός. Μπορώ να δουλέψω σκυλίσια. Ελάτε σε μένα με εμπιστοσύνη. Θα σας αναλάβω εγώ όσα χρόνια σας μέλει ακόμα να ζήσετε. Εγώ δεν θέλω τίποτα για τον εαυτό μου. Θα δουλέψω για σας. Για να σας κάνω πλούσιους. Πλούσιους! Θα κάνω ό,τι θέλετε. Θα κάνω ό,τι θέλετε. Μόνο για το Θεό, δώστε πίσω αυτά τα χρήματα. Μπορεί και να μην έχεις άδικο σε αυτά που λες, αλλά εγώ προτιμώ το σημερινό αυγό από την αυριανή κότα. Να γιάσει το στόμα σου, γέρο. Όχι, τι. Λοιπόν, γέ μου, κράτησε εσύ την κότα και εγώ κρατάω το αυγό. Πηγαίνω μάλιστα να χαλάσω την επιταγή. Έτσι, μπράβο, γέρο. Έτσι σε θέλω. Μητέρα, είσαι κι εσύ μαζί τους. Θεέ μου, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να τους πω. Άλμα, άκουσε με, για σένα πρόκειται, σε παρακαλώ. Ξέχασε όσα σου είπα πρωτήτερα. Συγχώρεσέ με. Μόνο βοήθησέ με. Βοήθησέ με για να σε σώσω. Άντε, παράτα με κι εσύ. Καλέ, θα του σπάσει το χέρι του παιδιού. Και εσύ καταλαβέ το μια για πάντα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να μου λες τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Άλμα, αδελφή μου. Ορίστε μας. Κι αν θες να ξέρεις, απόψε το βράδυ θα πάω μάλιστα στο χορό. Ρώτησε και τη μαμά να σου πει. Μητέρα. Κοπέλα είναι και αυτή η Ρόμπερτ μου, να μην πάει να διασκεδάσει. Ώστε εκεί φτάσαμε. Ναι,
Εκεί φτάσαμε και ο ποιονού του αρέσει. Εσύ παλιά άνθρωπε, κάθαρμα! Σήκω, σήκω κάθαρμα! Έξω, έξω και οι δυο σας! Α, για να σου πω, το ξέρεις ότι μου παραπήκε στο ρουθούνι. Μην τολμήσεις να μ' αγγίξεις! Καλέ, θα μου σπάσεις την καλή μου πολυθρόνα. Α, βέβαια, ξέχασα. Είναι και αυτή από τους Μίλινγκς. Μάλιστα. Από το θαυμάσιο κύριο Κάρλ! Ακριβώς! Έτσι, ενώ λοιπόν! Αχ, πάει η πολυθρόνα μου, η καλή μου η πολυθρόνα! Τώρα νομίζω ότι το κακό παράγινε! Για τελευταία φορά, πατέρα, θα δώσεις πίσω τα λεφτά, ναι ή όχι! Δεν τρελάθηκα! Τότε κι εγώ ξέκοψα πια με σένα! Δεν έχω καμιά σχέση, καμιά συγγένεια με σένα! Τίποτα! Ούτε και με σένα, μητέρα, ούτε και με σένα! Καμάρωσε τον λοιπόν, μητέρα, καμάρωσε τον! Αυτός δεν ήταν πάντα χαϊδεμένος σου! Μητέρα, μητέρα, σε παρακαλώ, μητέρα, ξέχασε ότι είπα. Δεν είπα τίποτα κι αν είπα ήταν τρέλα. Δεν πίστευα αυτά που έλεγα. Μαμά, μαμά, λυπήσουμε! Αν θέλεις μπορείς να σώσεις και τους δυο μας. Σε παρακαλώ, μαμά, έλα μαζί μου! Δεν φτάνει τόσο κακό που μας έκανες. Τώρα πάνω στο θυμό σου μου χαλάς και τα επιπλά μου. Φαίνεται πως δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα και δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Για να σου πω εσένα, παλικαρά μου. Αρκετές κοντούρες είχαμε με σένα. Άντε τώρα, δίνε του, έξω! Κάνε πίσω γιατί... Κάνετε πίσω όλοι σας γιατί... Τώρα κατάλαβα. Με διώχνουν. Με διώχνουν. Αφού το κατάλαβες, έξω. Έξω! Ορίστε, σου ανοίγω και την πόρτα. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Με περιμένατε. Τι ζητάς εσύ εδώ... Εδώ είναι καταγόγιο. Ξέρεις τι είμαστε εμείς, τραστ. Είμαστε από αυτούς που πουλούνται. Πουλιόμαστε, τραστ. Και όποιος προσφέρει τα πιο πολλά μας αγοράζει. Πουλιόμαστε. Παρακαλώ να με αναγγείλετε στον κύριο Εμπορικό Σύμβουλο. Ο κύριος Κόμης έχει καμιά άλλη επιθυμία? Όχι, ευχαριστώ. Και τώρα που μείναμε μόνοι, για πλησίασε, φίλε μου. Τι θέλεις? Εγώ? Το ξέρεις καλά ότι εγώ ποτέ δεν θέλω τίποτα. Αφήνω να κανονίζουν την πορεία μου τα γεγονότα. Τώρα η σειρά μου να σε ρωτήσω. Εσύ τι θέλεις εδώ μέσα? Έφερα τα βιβλία μου για να δείξω τους λογαριασμούς στον κύριο Σύμβουλο. Και γιατί δεν του έστελνα στα βιβλία σου με κάποιον? Άκουσα, Ρόμπερτ, με επιτρέπεις να σου μιλήσω και πάλι σαν φίλος? Κυνηγάς ένα φάντασμα. Τι είπες? Λέω πως κυνηγάς ένα φάντασμα. Γιατί κανείς δεν σε πείραξε. Κανείς δεν έβλαψε την τιμή σου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί? Γιατί απλούστατα αυτό είναι κάτι που κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει. Τι θες να πεις? Αυτό που εσύ ονομάζεις τιμή δεν είναι παρά ένα μείγμα από διάφορα συναισθήματα. Η ντροπή, η τιμιότητα, η ευθύτητα, η μεγαλοψυχία φόλιασαν μέσα στην ψυχή σου. Και εσύ, σαν ένας άνθρωπος τίμιος και προσιλωμένος στο καθήκον, τα τέριαξες όλα αυτά σε μια μονάχα λέξη. Η τιμή. Και η οικογένειά μου. Νόμιζα πως δεν σε συνδέει τίποτα πια με την οικογένειά σου. Εσύ το λες αυτό, τραστ? Ναι, εγώ. Γιατί ίσως μόνο εγώ έχω το θάρρος να σου το πω. Είσαι σκληρός, τραστ. Σκληρός και απότομος. Απότομος όπως η φύση, σκληρός όπως η αλήθεια. Μόνο οι ανόητοι και ακαμάτιδες κλείνουν τα μάτια και φαντάζονται ρομάντζα εκεί που δεν υπάρχουν. Εσύ όμως δεν είσαι από αυτούς. Τίναξε λοιπόν τη σκόνη της πατρίδας από τα παπούτσια σου. Δώσε μου το χέρι και μην γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω σου. Σύμφωνοι. Αφού πάρω όμως και εγώ την προσωπική μου ικανοποίηση. Δηλαδή, θέλεις όνει και καλά να μονομαχήσεις μαζί του? Τώρα ναι. Τώρα οπωσδήποτε. Αντί να σου πω, παιδάκι μου, είσαι πολύ οπισθοδρομικός. Ίσως να μην έχω τη δύναμη να ανέβω ψηλά για να φτάσω τις δικές σου αντιλήψεις. Και αν αυτός δεν δεχτεί να χτυπηθεί μαζί σου. Θα τον αναγκάσω να δεχτεί. Με το περίστροφο. Άκουσε, φίλε μου, για να τον αναγκάσεις όπως λες, πρέπει πρώτα να του αφαιρέσεις κάθε δικαιολογία που θα βρίσκει για να χτυπηθεί μαζί σου. Σε αυτό έχεις δίκιο. Θα μου πει, σας πλήρωσα, ξοφλήσαμε τους λογαριασμούς μας. Δεχτήκατε τα χρήματα, τι άλλο θέλετε τώρα? Πρέπει απαραίτητος να μπορέσω να τα πετάξω στα μούτρα. Αλλά πού να βρω ένα τέτοιο ποσό? Κι εγώ γιατί είμαι εδώ? Μην μου πεις ότι ντρέπεσαι να πάρεις χρήματα από μένα, το φίλο σου? Όχι, βέβαια, έχεις κάνει τόσα πολλά για μένα, ώστε αυτό είναι το λιγότερο. Τότε πάρε αυτή την επιταγή. Και αν δεν μπορέσω να σε εξοφλήσω αυτό το ποσό με τη δουλειά μου? Τότε θα καταχωρήσω το χρέος σε ένα μεγάλο βιβλίο που έχω και καταχωρώ τους λογαριασμούς της φιλίας. Έλα, έλα τώρα. Δεν είναι εδώ και κανένα σπουδαίο πράγμα. Όμως νομίζω ότι κάτι ξέχασες. Εγώ τι? Τη Λεωνόρα. Σε παρακαλώ, μη μου τη θυμίσεις. Την αγαπάς? Σε παρακαλώ, τράστ, μη με ρωτάς. Επιμένεις δηλαδή να σε θεωρεί σαν φωνιά του αδερφού της? Προτιμώ να με θεωρεί φωνιά παρά άτιμο. Ο κύριος Σύμβουλος μόλις πήγε στο γραφείο του. Και ο Καρλ ευτυχώς λείπει. Τόσο το καλύτερο. Πηγαίνω λοιπόν. Πήγαινε και όταν τελειώσει περίμενε με.
Όμως πριν πας μέσα, θέλω να μου δώσεις το περίστροφο. Μα γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Άφησέ με, σε παρακαλώ. Καλά, κράτησε εδώ. Αν γυρίσει ο προκομμένος ο Κραλ, τον κρατώ εγώ εδώ. Όμως εκείνο που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να δω αν αυτή η κοπέλα είναι έτσι όπως τη φαντάζομαι. Α, μα είμαι στα αλήθεια πολύ τυχερός. Ξέρετε από πού έρχομαι, κύριε Κόμη? Από το σπίτι σας. Μη σας φανεί περίεργο. Όμως ήθελα να μάθω τι έγινε τέλος πάντων. Φοβόμουν μήπως φερθεί άσχημα ο αδερφός μου σε εκείνη την κοπέλα. Τα ξέρει ο Ρόμπερτ? Όταν μόνο αυτό, Δεσποινής μου. Πώς? Είναι κι άλλο? Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Πρέπει να βρω τα κατάλληλα λόγια που θα. Μιλήστε ελεύθερα, κύριε Κόμη. Η οικογένειά σας, ξέροντας σε πόσο άσχημη οικονομική κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια του Ρόμπερτ, εκμεταλλεύτηκε αυτή τους την αδυναμία για να τους κάνει να ξεχάσουν την ντροπή τους. Αν είναι δυνατόν, θέλετε να πείτε ότι πρόσφεραν χρήματα στην κοπέλα για να απαλλαγεί ο αδερφός μου από τις υποχρεώσεις του απέναντί της? Ω Θεέ μου. Εγώ προσωπικά δεν κάνω καμιά κρίση επί του ζητήματος. Άλλωστε, έτσι συνήθως διαλύονται οι ατέριαστοι κοινωνικό-ερωτικοί δεσμοί. Ο φίλος μου όμως έχει τελείως δικές του αντιλήψεις και ομολογώ ότι φοβάμαι. Ω, να μπορούσε τουλάχιστον εγώ να του παρασταθώ. Το θέλετε πραγματικά? Και το ρωτάτε? Αν ξέρετε πόσο είμαι αγανακτισμένη με αυτή τη φρικτή συνήθεια που επικρατεί στο σπίτι των γονιών μου. Να πληρώνουν. Πάντοτε να πληρώνουν. Για αυτούς όλα πληρώνονται. Η τιμή, ο έρωτας, η δικαιοσύνη, όλα. Βλέπετε, είμαστε πλούσιοι. Γιατί λοιπόν να μην πληρώσουν? Με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια τη λέω. Θαρώ πως άκουσα τη φωνή του αδερφού σας. Ναι. Αυτό είναι με τους φίλους του. Εγώ πηγαίνω, με συγχωρείτε. Ναι. Ω, κύριε Κόμη, τι έκπληξη. Καλά κάναμε και θα είμαι μαζί σου, Κάρλ. Κύριε Μίλινγκ, θα ήθελα να μου αφιερώσετε μερικά λεφτά. Ένας φίλος μου δέχτηκε από μέρους σας μια μεγάλη προσβολή. Και για δική μου χάρη παρατήθηκε από την ιδέα να ζητήσει ικανοποίηση. Φοβάμαι πως κάνετε κάποιο λάθος. Ο κύριος Χάινεκε πήρε ικανοποίηση. Γι' αυτό και δεν είμαστε διατεθειμένοι να του δώσουμε καμιά άλλη έξω από αυτή που του δώσαμε. Νομίζω πως καλύτερα να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση. Άλλωστε, ο φίλος μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί με τον πατέρα σας και τον κατατοπίζει σχετικά με την οικονομική κατάσταση του υποκαταστήματός σας των Ινδιών. Δικαίωμά του. Από ό,τι ξέρω, ο φίλος μου ζήτησε να συναντήσει και εσάς. Δεν έχω καμιά αντίρρηση να τον δεχτώ. Η γνώμη μου είναι να αποφύγετε αυτή τη συνάντηση. Ο φίλος μου είναι πάρα πολύ ταραγμένος και. Κύριε Κόμη, δεν συζητούμε προτάσεις που έχουν σχέση με τη δηλία και με τους δηλούς. Κύριε, πάψτε να μεταχειρίζετε τον πληθυντικό, γιατί κανένας δεν απευθύνθηκε προς εσάς. Κύριε Μίλινγκ, σας ζητώ να σκεφτείτε ψύχρεμα αυτά που σας λέω. Γιατί πιστέψτε με, σας μιλώ σαν φίλος. Και σας παρακαλώ για το καλό σας να μην παρασύρεστε από τις απόψεις των κυρίων. Α, μα αυτό πια παραπάει. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Χαίρετε, κύριε. Πάρε τη γούνα μου και το καπέλο μου, Φίλχελ. Τι είπες αλήθεια? Αυτός ο νέος βρίσκεται στο γραφείο μου. Πες τον αφήσει τα βιβλία του και να πάει στο διάολο. Με συγχωρείτε, κύριε, δεν σας πρόσεξα. Τι γίνεστε? Καρλ, μη πλησιάζεις, παιδί μου, την πόρτα. Το είδα πως είσαι εδώ και ελπίζω να καταλαβαίνεις πως μου οφείλεις ορισμένες εξηγήσεις. Πηγαίνετε εσείς. Εγώ έχω να ακούσω. Κύριε Μίλινγκ, θα μας επιτρέψετε να αποσυρθούμε? Έχουμε μια πολύ επίγουσα υπόθεση που μας περιμένει στην πόλη. Λυπάμαι, κύριε. Χαίρετε. Καρλ, να μας πεις τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω αν το έμαθες, Καρλ, αλλά κατάφερα να τακτοποιήσω την επιβολαιότητά σου. Ο Θεός ξέρει πόσο μου κόστησε αυτή η ιστορία. Περιττό να σου πω ότι θα χρεώσω στη μερίδα σου αυτήν την αναπάντηχη ζημία. Και τώρα ας δούμε το ηθικό μέρος της υποθέσεως. Ωχ, ναι, και μαμά. Τώρα την έχουμε καλά. Καρλ, Καρλ. Ναι, μαμά. Παιδί μου, έβαλες τους γονείς σου σε μεγάλους μπελάδες και μας στενοχώρησες πολύ. Σκέψου πως για χάρη σου αναγκάστηκε ο πατέρας σου να κατέβει τόσο χαμηλά και να πάει να συναντήσει αυτό το σκυλολόι. Τι ντροπή. Τι ταπείνωση για την οικογένειά μας. Θέλεις τίποτα, Λεωνόρα? Θέλω να σας μιλήσω. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, σε παρακαλώ. Λυπάμαι, αλλά δεν θα σε υπακούσω, πατέρα. Σαν μέλος της οικογένειάς μου, θα λάβω κι εγώ μέρος σε αυτό το οικογενειακό συμβούλιο. Τι τρόπος είναι αυτός? Πώς μιλάς έτσι? Στην οικογένειά μας συνέβη ένα πολύ λυπηρό επεισόδιο. Περίεργο. Πώς δεν το έμαθα εγώ? Εγώ δεν έχω ιδέα. Μην προσπαθείτε να μου το κρύψετε. Είναι αδύνατο να υποκριθώ. Τα ξέρω όλα. Και δεν ντρέπεσαι? Ναι, μητέρα, ντρέπομαι. Ξέρεις με ποιον μιλάς? Ή μήπως δεν είσαι στα καλά σου? Ακούστε. Το παραδέχομαι πως δεν μίλησα πως θα έπρεπε να μιλήσει ένα καλό και φρόνιμο κορίτσι στους γονείς του. Σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη για τον άσχημο τρόπο μου. Όμως για το Θεό, σας οικετεύω. Δώστε του πίσω την τιμή του. Απαξιώ να σε ρωτήσω γιατί δείχνεις τόσο ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως νομίζεις ότι μπορούμε να του δώσουμε πίσω την τιμή του. Το πως δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ας δω όμως πρώτα ότι έχετε τη διάθεση να το κάνετε και τότε σίγουρα θα βρούμε κάποιο τρόπο. Νομίζεις, κόρη μου? Αλλά και πάλι να σου κάνω τη χάρη να παραδεχτώ ότι ο νέος αυτός είχε τιμή και ότι εμείς του την πήραμε. Με τι τρόπο νομίζει ότι μπορούμε να του την αποδώσουμε? Μήπως θα ήθελες να κάνω ύφημο εκείνο το κορίτσι? Τι φρικτά αστεία είναι αυτά, Τέοντορ. Ούτε να τα ακούω δεν θέλω. Αν επέτρεπα να γίνει κάτι τέτοιο, θα χανόμουν κι εγώ και το σπίτι μου. Ενώ εκείνος είναι ελεύθερος να αγνοήσει αυτήν την υπόθεση.
Αν όμως θέλει Σόνη και καλά να ανακατευτεί και να υποχρεώσει και μένα να ανακατευτώ, τότε σε ρωτάω ποιος πρέπει να χαλάσει τη ζωή του. Εμείς ή εκείνος που πάει γυρεύοντας. Ας υποφέρει λοιπόν εκείνος. Εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να χαλάσω τη ζωή μου. Έτσι έκανα πάντα παιδί μου σε όλη μου τη ζωή. Και όλοι με παραδέχονται και με θεωρούν τίμιο άνθρωπο. Πατέρα, αυτή είναι η τελευταία σου λέξη. Ναι. Και τώρα έλα σαν καλή κόρη. Φίλησε τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Αφήστε με. Εγώ δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Εσύ δεν μπορείς να υποκρίνεσαι. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω πως έχω άδικο. Το φταίξιμο είναι ολότελε δικό μου. Έπρεπε να βλέπω τον κόσμο, τη ζωή με άλλο μάτι. Έπρεπε να σου μοιάζω, πατέρα. Όμως. Μα τι συμβαίνει λοιπόν? Θεέ μου έρχεται. Όμως δεν μπορώ να σου μοιάζω, πατέρα. Δεν μπορώ. Ο νέος κύριος Χαϊνέκη είναι εδώ, κύριε Σύμβουλε. Δεν του μίλησες αυτό που σου είπα? Και βέβαια του το είπα. Αλλά αυτός δεν παίρνει από λόγια. Με ακολούθησε ως εδώ. Τέτοια φθάδια ούτε τη φανταζόμουν να κάνω. Να του πεις να τσακιστεί γρήγορα από το σπίτι μου. Μήπως τον παρεξηγούμε άδικα, μπαμπά? Ίσως να ήρθε να μας ευχαριστήσει. Όπως και να το κάνουμε, μας χρωστάει ένα ευχαριστώ. Τέτοιοι άνθρωποι δεν ευχαριστούν ποτέ. Θα μας έφερνε χρήματα από εκεί κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά. Μπορεί να λείπουν τίποτε χρήματα από το ποσό που θα σου παραδώσει. Αν είναι έτσι, πού θα τον ξαναβρεις για να του τα πάρεις? Πολύ καλά. Αφού μπορεί να είναι και έτσι, ας περάσει. Εμείς, Λεωνόρα, δεν έχουμε καμία θέση. Πηγαίνουμε. Κάρλ. Τι είναι? Πρόσεχε. Α, δεν βαριέσαι. Κάθισε, Κάρλ. Έτσι θα το επιβληθείς περισσότερο. Είστε λιγάκι ισχυρογνώμων, νεαρέ μου. Επειδή όμως εκτιμώ τον ζήλο που πρέπει να έχει ένας νέος προς την εργασία του, έστω και ως την τελευταία στιγμή που πρόκειται να την εγκαταλείψει, γι' αυτό σας εδέχτηκα. Μπορείτε να καθίσετε. Με την αδειά σας θα μείνω όρθιος. Δικαίωμά σας. Χτες είχα ειδήσεις από τον ανεψό μου, από τις Ινδίες. Από τι μου λέγε ο Κόμις Τραστ, φαίνεται ότι το παράκανε κάπως στις διασκεδάσεις. Αλλά τι να γίνει. Το συνηθίζουν αυτό οι νέοι καλών οικογενειών. Το έχουν στο αίμα τους, θα έλεγα. Ελπίζω να μου φέρατε αναλυτικό λογαριασμό. Μάλιστα. Περιμένω λοιπόν. Ορίστε. Μπορώ να ρίξω κι εγώ μια ματιά? Ναι, βέβαια. Μήπως έχετε κανένα αντίγραφο? Βεβαίως. Παρακαλώ, δώστε το στο γιο μου. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν πήγαν καθόλου άσχημα οι δουλειές μας εκεί κάτω. Το καθαρό κέρδος αν έρχεται σε 116.227 φιωρίνια. Ναι, που μας κάνουν προς ένα μάρκο και 70 το ολλανδικό φιωρίνι. Βρες πόσο μας κάνουν, Κάρο. 197.585 μάρκα. 8, 1, 3, 5, 12, 24. Σωστά. 197.585 μάρκα και 90 πφένιχ. Πόσο βρήκες εσύ, Κάρλ? Και 90 πφένιχ, σωστά, μπαμπά. Με θέλετε τίποτα άλλο? Πόσα χρήματα έφερες? Έφερα συναλλαγματικές διαφόρων τραπεζών που αναλογούν στο ποσό που είπαμε πρωτήτερα. Ορίστε. Καρλ, κοίταξε αν είναι έτσι. Τίποτα άλλο, κύριε Σύμβουλε? Ναι, ναι, περίμενε μια στιγμή να τελειώσω ο γιος μου. Είναι εντάξει, πατέρα. Λοιπόν, κύριε Χάινέκε, τελειώσαμε. Σου εύχομαι καλή τύχη στην καινούργια δουλειά που θα βρεις. Να είσαι πάντοτε ένας άξιος άνθρωπος και να μην ξεχνάς τι χρωστάς στο σπίτι μου. Μείνετε ήσυχος, κύριε Σύμβουλε. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχω εδώ 40.000 μάρκα. Είναι το ποσό που είχατε την καλοσύνη να προσφέρετε στον πατέρα μου. Με καταλαβαίνω γιατί μου τις επιστρέφεις. Αυτά τα χρήματα τα εδόρισε στον πατέρα σου. Δεν του τα εδάνισε. Πιθανόν, πάντως εγώ αισθάνομαι την υποχρέωση να σας τα επιστρέψω. Σου ανέθεσε ο πατέρας σου να μου τα επιστρέψεις? Όχι. Τότε λοιπόν είναι δικά σου. Ακριβώς. Δεν σου φαίνεται περίεργο, μπαμπά? Πώς ο φίλος μας, ο κύριος Χάινέκε, μπόρεσε να μαζέψει ένα τέτοιο ποσό από τις οικονομίες του? Μαλλιάνθρωπε, πάρε τα λόγια σου πίσω! Πάρε τα πίσω! Βοήθεια! Βοήθεια! Τι φορές είναι αυτές? Κάρλ, παιδί μου! Θεόδωρ, χτύπησε λοιπόν το κουδούνι. Μη φοβάσαι, Αμαλία. Δεν υπάρχει πια κίνδυνος. Το κακό επέρασε. Εδώ είσαι εσύ ακόμα. Έξω! Έξω γρήγορα! Έξω από το σπίτι μου! Με διώχνει σαν να μου να κλέφτεις, ε? Ναι, θέλω να το μάθει και η Λεωνόρα. Λεωνόρα. Έκανα οικονομίες και από τις οικονομίες μου μάζεψα ένα ποσό. Και αυτοί εδώ μου λένε ότι το έκλεψα. Εγώ έκλεψα. Πατέρα, για το Θεό, πατέρα, τι έκανες? Πολύ καλά, λοιπόν. Αφού σήμερα είναι η μέρα που ξεκαθαρίζουμε τους λογαριασμούς μας, ας τους ξεκαθαρίσουμε. Δούλεψα για σας. Τυρανίστηκα, πάλεψα με νύχια και με δόντια για να σας κάνω να κερδίσετε περισσότερα. Και ούτε ποτέ μου σκέφτηκα αν θα με ανταμείψετε ή όχι. Και εσείς τι κάνατε για μένα? Μου κλέψατε την τιμή της οικογένειάς μου. Μου κλέψατε την καρδιά των αγαπημένων μου. Μου κλέψατε το προσκέφελο που έγραινα τη νύχτα κουρασμένος από τη δική σας δουλειά. Μου κλέψατε τη γη της πατρίδας μου. Μου κλέψατε την αγάπη μου προς τους ανθρώπους. Μου τα κλέψατε όλα! Όλα! Δεν μου αφήσατε τίποτα. Μου κλέψατε τον ήλιο. Εσείς είσαστε οι κλέφτες, όχι εγώ! Θέλεις λοιπόν να φωνάξω τους υπηρέτες να σε πετάξουν έξω? Όχι! Αυτό δεν θα το κάνεις, πατέρα. Τι είπες? Ο Ρόμπερτ θα φύγει μόνος του, πατέρα. Χωρίς να τον αγγίξει κανείς.
χωρίς να τον προσβάλλει κανείς. Γιατί αν τον διώξετε, τότε πρέπει να διώξετε και εμένα. Όχι, Λεωνόρα, τι κάνεις. Πατέρα, δεν θα του ζητήσει συγγνώμη. Πες του μια λέξη. Μονάχα μια λέξη. Είσαι τρελή! Άφησε, Λεωνόρα. Άφησε. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που θα θυμάμαι. Που θέλω να θυμάμαι όσο ζω. Σε σένα θα συγκεντρώνεται όλη η αγάπη που έχω για την πατρίδα μου. Γιαγιά. Μη φύγεις. Μη φύγεις. Ή πάρε με μαζί σου, Ρόμπερτ. Λεωνόρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρόμπερτ, μη με αφήσεις μόνη. Παγώνω μέσα σε αυτό το σπίτι. Εσύ είσαι η πατρίδα μου. Εσύ. Εσύ είσαι το παν για μένα. Κοίταξε. Κρεμάστηκα στο λαιμό σου. Μη με αφήσεις μόνη. Τι σκάνδαλο. Πατέρα, δεν έχει κανένα νόημα να κηρύξουμε τον πόλεμο μεταξύ μας. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και είμαι ελεύθερη να ορίσω τον εαυτό μου όπως θέλω. Και όπως πιστεύω εγώ. Όσα εσείς του πήρατε, θα του τα δώσω εγώ. Με ό,τι έχω. Ρόμπερτ, δεν έχω τίποτα άλλο να σου προσφέρω έξω από τον εαυτό μου. Με θέλεις? Λεωνόρα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ευχαριστώ, φίλε και καλέ μου κύριε. Εσείς μου δείξετε ποιο είναι το σωστό. Ρόμπερτ, θα φτιάξουμε εμείς καινούργια πατρίδα και καινούργιο καθήκον. Και καινούργια τιμή. Αυτό είναι λοιπόν το ευχαριστώ της κόρης μας, Θέοντορ. Δεν σε ζητώ συγγνώμη για αυτό που κάνω, γιατί πρέπει να το κάνω. Πατέρα, μητέρα, σας παρακαλώ να με θυμάστε χωρίς κακία. Φαντάζεσαι λοιπόν ότι μπορείς να φύγεις από εδώ μέσα έτσι, χωρίς να σου δώσει ο πατέρας σου την κατάρα του? Για το Θεό, κύριε Μίλινγκ, αφήστε τα αυτά. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι η κόρη σας κακόπεσε. Ο Ρόμπερτ θα γίνει συνεταίρος μου και καθώς είμαι ολομόναχος στον κόσμο, κάποτε θα γίνει και ο κληρονόμος της περιουσίας μου. Και δεν μας το λέγατε αυτό πρωτύτερα να το ξέρουμε? Και όσο για την ευλογία σας, μη βιάζεστε. Μπορείτε να μας τη στείλετε και ταχυδρομικός. Πηγαίνουμε, παιδιά μου. Στο θέατρο της Τετάρτης σας μεταδώσαμε το έργο «Η τιμή» του Χέρμαν Σούντερμαν. Τους ρόλους ερμήνευσαν με τη σειρά που τους ακούσατε. Ανθή Γούναρη, κυρία Heaven Stride. Ρίτα Μουσούρη, κυρία Χάινεκε. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, κύριος Χάινεκε. Γιάννης Φέρτης, Ρόμπερτ. Κούλα Γαγιώτου, Λουίζα. Χρήστος Καλαβρούζος, Μικάλσκι. Φραγκούλης Φραγκούλης, Βίλχελμ. Πόπι Παπαδάκη, Άλμα. Ανδρέας Μπάρκουλης, Κόμις Τράστ. Χρήστος Πάρλας, Κάρλ. Μπέμπι Μωρέιτοπούλου, κυρία Μίλινγκ. Γιώργος Μοσχίδης, κύριος Μίλινγκ. Δάφνη Σκούρα, Λεωνόρα. Ντίνος Καρίδης, Λόταρ. Σπύρος Βετούλης, Ούγκο. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου «Η τιμή» ήταν της Μίτσης Κουγιουμτζόγλου. Τη μουσική επιμελήθηκε η Αργυρό Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Έρσης Γεωργιάδη. Ρύθμισης ήχου Θανάση Πολίτη. Και η ραδιοσκηνοθεσία του Γιώργου Γιαννίση. Thank you.